Παλιών. Εγώ. Ο Γιώργος. Το διευκρίνησε εκείνος. Τι είπε, δεν φάκω Πανιόνιος. Δεν φάκ. Θα τον κερδίσουμε τον Πανιόνιο. Κακό είναι. Πότε τον κερδίσατε τον Πανιόνιο. Πάντα. Φέτος πότε τον κερδίσατε. 40, 50 χρόνια, 60 χρόνια ποδόσφαιρο να πούμε. Το κύπελο της Μπυρίμπας έφερε ο άλλος. Ναι. Ο Πανιόνιος πώς είναι και εσύ στην Τούμπα. Πόσες κύπελα θα πάρει. Πόσες φορές δεν νίκησε ο Πανιόνιος στον Πάκο. Και 4 έβαλε στην Τούμπα. Ο Πανιόνιος. Αν ο Πανιόνιος έχει την πιο δυσμενή παράδοση, νομίζω ότι την έχει από τον Πάκο. Φάκο Πανιόνιο. Ποφρυχίου. Γιατί κακό είναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Κακό είναι αυτό. Παλιό κύπελο. Ένα κύπελο. Σαμπάνια φέρανε. Και εσύ φάκο Πανιόνιο. Δεν στρέει. Δεν στρέει. Δεν στρέει. Δεν στρέει. Δεν στρέει. Κύπελο που πάει. Ευτυχώς παιδιά περιμέναμε από ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ήταν ο μόνος που πίστεψε και αυτό. Γιατί το χαίρεται και ο Πάπα. Έλα, πάρε λίγο λάμψη. Λοιπόν, πάρε λίγο λάμψη. Μπράβο Τζόρνταν. Μπράβο Τζόρνταν. Το έφερε η Φλωρίντζιναλ, αυτή που έκραζε το Μελισανίδη για να πανηγυρίσει. Τα μαρούστε τους. Τι. Δεν έκραζε το Μελισανίδη. Φίλε διοικητικός με το κόκαλο, με όλες τις ομάδες. Ποια κριτική. Έκραξε το Μελισανίδη σαν παράγοντα. Τον έκραξε γιατί έδιωξε το. Είναι μεγάλη ηλικία. Και σε ρωτάω λοιπόν, φίλο. Και σε ρωτάω λοιπόν τι παραπάνω κάναμε ο Μπογιέτ από τον Μανολά. Ο Τζόρνταν είναι φιλοδιοικητικός με όλους τους προέδρους. Εγώ είμαι φιλοδιοικητικός. Ναι, ρε, σου λέω. Ποιο Μελισανίδη, ποιο Μελισανίδη. Κάτσε, περίμενε. Πάμε χορηγούς πρώτα. Χορηγούς. Πάμε hardball γρήγορα. Πάμε με την Τζούλια, περίσταση με την παραγωγή που είχε κάνει τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, γρήγορα η χορηγή σήμερα. Σήμερα πολύ γρήγορα και η χορηγή για να τελειώνουμε. Μην διακόπτει κανένας. Ελπίδος 8 στην Πολύχνη λοιπόν. Το hardball όπως κάθε εβδομάδα μαζί μας και τώρα. Κάθε χρόνο, χρόνια ολόκληρα. Ελπίδος 8 στο τρίγωνο της Πολύχνης, στο πιο εμπορικό τρίγωνο. Εκεί που τα πάντα μπορείτε να τα δείτε. Ό,τι και να σας πούμε είναι λίγα, να τα δείτε από κοντά. Διαγωνισμοί πυρίπας και ιστορίες και ποτά καθαρά και παρουσίες και τα πάντα. Ελπίδος 8 Πολύχνη. Λοιπόν, Ολύμπου 23, Ολύμπου 31 είναι δύο χώροι καταπληκτικοί, δύο χώροι αισθητικής, το κομμωτήριο και το χώρο αισθητικής της κυρία Έφη με τα κορίτσια της. Μπορείτε από κοντά να πάτε να κουρευτείτε. Όλα είναι φτηνά στα χρόνια κρίσης, μασάζ, κούρεμα, ίσκωμα, περμανάν, τζέλ κλπ. Τα λόγια περισσεύουνε. Την Τρίτη θα είμαι κι εγώ εκεί πέρα, ελάτε να τα πούμε από κοντά. Στέλιος Πετκανίτσας, ο δικός μας άνθρωπος, μπότσαρη με Δελφόν γωνία, χρόνια ολόκληρα, αυτός που ξεκλειδώνει και λύνει τα προβλήματα του κόσμου. Πάμε παρακάτω. Τι, μόνο αυτός θα πεις. Ο άλλος ποιος είναι. Μέλη Γιωγάρας. Λοιπόν, ναι. Το πήγες ορσά στην τηλεόραση. Η κυρία Μέρη, πόσο χαϊβάνι μπορεί να έχει. Η κυρία Μέρη λοιπόν στην Πορφύρα, εκεί που θα κάνουμε σε λίγες μέρες, κυρία Μέρη, ερχόμαστε τελικά, συνοήθηκα με το κρέτη, το τραπέζι το οποίο μας χρωστάει ο Κωστής ο Ραπτόπουλος, που έπεσε και εδώ πάλι έξω, όπως πάντα στο θέμα Μπερμπάτοφ, μας είπε ότι μέχρι 31 Γενάρη θα έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ. Αυτός εδώ ζει και βασιλεύει και αύριο μπορεί να παίξει και στο Πανιόνιο. Θα δούμε λοιπόν. Βεβαίως, πολύ μεγάλο. Μεγάλο ο Μπερμπάτοφ θα παίξει. Τον Παντιόνιο, μεγάλο. Τα υπόλοιπα μετά από 8 μήνες, ναι. Μισή-μισή χωρική, πες τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει μαλλιά με τατουάζ, με την τρίχα του Σάντι, με τη μισή, θα πάει στη φίλη μας, στην Κολόνη τη Μαρία, στη Τσιμισκή 99. Είναι νέα μόδα αυτή εδώ. Έχει έρθει από Ιταλία, την έφερε η κυρία Κολόνη και την κάνει σε ένα πολύ καλό δερματολόγο στο ιατρείο του Τσιμισκή 99. Τατουάζ μαλλιά. Τατουάζ μαλλιά. Είναι φανταστικό. Πότε το είπα πρώτη φορά, το ξέρεις. Πότε το είπες. Πες πότε το είπα αυτό. Πότε το είπες εσύ αυτό. Έχει χρόνια. Τι. Το είχε δει από αλλού. Μέσα 90 το έλεγα για πολλά. Μέσα 90 το έλεγε εσύ. Μέσα 90's. Ναι. Τατουάζ μαλλιά. Το ήθελε. Ναι, εντάξει, φίλε, είσαι μπροστά από την εποχή. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, Πετκανίτσα είπε, Πορφύρα είπε, Daily Way είπε. Πήγε, έφαγε σάντουιτς εκεί και. Ναι. Πολύ ωραία, παιδιά. Θα κάνει το γίγκα τώρα. Θα κάνει το μπαμπάτσικο από την άλλη εβδομάδα. Θα παίξει το μπαμπάτσικο. Θα κάνει ένα σάντουιτς τεράστιο στην τιμή του της μινιατούρας. Φεστιβάλ χοληστερίνης. Άρα λοιπόν μπορεί με ένας να πληρώσει για ένα. Όσοι δεν χορταίνουν με ένα να πούμε να πάμε να φάμε το μπαμπάτσικο. Ωραία. Προποτζίδικος στη Βυζής, καινούριος φίλος. Μας στέλνει τα χαιρετίσματά του. Να, κάναμε ένα ωραίο γύρισμα με τον Γρηγόρη τον Κόκκινο εκεί πέρα.
πήγαμε να παίξουμε και για το. Να πάρουμε τα 9 εκατομμύρια τελικά. Τα πήρε στο Γαϊδάρι. Ποιο τα πήρε. Τα πήρε ένα. Μη. Δεν ξέρουμε τώρα ποιο τα πήρε. Ο Κασαγιάννης είναι ήρεμη δύναμη στον χώρο των μεταφορών. Την πήρε από τον μπαμπά τη δουλειά, την γιγάντωσε, την πήγε πολύ καλύτερα και αναπτύσσεται μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα. Θα δείτε το σποτ και θα καταλάβετε. Και επίσης ο βελονισμός του Μπανιώτη, ο οποίος τώρα κάνει θαύματα όσον αφορά τις ρινίτιδες, όσον αφορά τις κρίσεις πανικού και το αδυνάτισμα. Εντάξει, Κασαγιάννης, βελονισμός, ο φίλος μας το προπό, Daily Way, Πορφύρα, Πελκανίτσα, στα μαλλιά της κυρίας Μαρίας Κολώνη, που δεν κολώνει να φέρει αυτό που ο Ασλαμάς σκέφτηκε στη δεκαετία του 90, αλλά δεν το έφερε να πάρει αυτό στην πρωτιά, να κάνει την αλυσίδα. Η κυρία Έφη, η φίλη του, σε φτιάχνει, βλέπω, σε έχει κάνει τζιτζιλόνι και το handball. Πάμε γρήγορα. Μπράβο, μας στηρίζουν πάντως τόσοι πολλοί χορηγοί. Περίμενε, δεν την ανοίξει ακόμα. Μετά. Ο εξής θα την ανοίξει. Πάμε εξής, πάμε. Θέλεις να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και όλους τους σημαντικούς αγώνες σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον? Hardball Sports Cafe στην Πολύχνη. Ο παράδεισος της διασκέδασης με πόνους. Δωρεάν σερφάρισμα στο ίντερνετ. Δωρεάν προ, δωρεάν παιχνίδια. Hardball Cafe στην Πολύχνη, στην Ελπίδος 8. Ανοιχτά. Επειδή κύπελο δεν πρόκειται να δεις, Ζόρνταν. Αυτό ήταν δικό μου, να ξέρεις το κύπελο. Ναι, καλά. Έτσι κλέβονται οι τίτλοι. Λοιπόν. Στον ημιτελικό έπρεπε να περάσει ο ΠΑΟΚ και τελικό να κάνει με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το ζευγάρι του τελικού, αυτό ήταν. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ρωτήστε τον παπά και τον κύριο Μαρινάκη γιατί δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Λοιπόν, στο κλέψανε. Και στο τελικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιος θα έπρεπε να πάρει τον κύπελο. Η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ φαίνεται μέσα στο χόρτο. Μια εβδομάδα πριν παίξαμε την ΑΕΚ και την παίζαμε μόνο τέρμα. Ναι. Άλλη μια χρονιά λοιπόν ένα κλεμμένο κύπελο για τον ΠΑΟΚ. Και άλλη φορά ο Ραπτόπουλος θα σας λέει πότε πήγατε τελικό. Χάσαμε στον ημιτελικό όπως χάσαμε και πρόπερσι στον ημιτελικό. Ποιες από τα κύπελα. Με το μάνταλο που καθάρισε όλο τον άξονα του ΠΑΟΚ και πήγαμε στον τελικό γυμνή και φάγαμε 4 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Να λέμε τις αλήθειες. Ωραία, επειδή μου άρεσε μισό λεπτό. Παρόλα αυτά, λίστα, για να ολοκληρώσω. Παρόλα αυτά, συγχαρητήρια στην ΑΕΣ. Μισό λεπτό. Εγώ είμαι από αυτούς που χάρηκανε που το πήρε. Χάρηκανε. Τόσο ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Τόσο ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Καλά, αλλά φίλε Παπαδόπουλο. Εγώ ευχήθηκα μία μέρα και το ήξερα κιόλα. Από το Μετρόπολης είπα λοιπόν ότι αύριο το κύπελο θα το πάρει ο Μελισσανίδης και η ΑΕΚ. Και του εύχομαι καλή επιτυχία. Άντε. Το είπα μια μέρα πριν. Για την υγειά μας. Στην υγειά μας. Γεια σου, Τζόρνταν. Ναι, έλα. Λέγε. Ρε εσύ, τηλεόραση κάνουμε ρε μαλάκα. Λοιπόν. Ναι, έλεγα. Επειδή δεν υπάρχει σκηνοθέτης. Ξέρεις, Ραπτόπουλε, ξέρεις αυτό που έβγαλε τώρα το ωραίο παράπονο που έβγαλε ο Τζόρνταν, τι μου θύμισε. Πάντα τέτοια και να βλέπω τον Ολυμπιακό να μην εμφανίζουν και ξέρεις να μην έχουν, στεναχωρηθεί οι φίλοι μου οι Ηρακλήδη στο Ραπτόπουλε. Ξέρεις τι μου θύμισε. Δεν ξέρω, Ραπτόπουλε, ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το παραλήρημα. Περίμενε. Αυτό το παραλήρημα, ξέρεις τι μου θύμισε. Ναι. Τη χρονιά που έκανε το 2-4 μέσα. Τη χρονιά που έκανε το 2-4 μέσα στην Αθήνα και εγώ για να χάσω στον ημιτελικό έχασα με 5-4. Με την κόκκινη στον Κυριαζή στο 42 και βγήκε στο 90 ο διαιτητής και ζήτησε συγγνώμη. Πάλι τον έπεσα με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες. Δίνει αβαβά offside, δίνει αβαβά πέναλτι. Μόνο και μόνο για να πάει ντε και καλά ο Ολυμπιακός. Με τον Νίκο λες. Με τον Νίκο. Αλλά και για να μην πάει Ηρακλής Πάοκ στο τελικό. Για να μην πάει Ηρακλής Πάοκ στο τελικό. Γιατί θα έχανε ο Πάοκ από τον Ηρακλή. Όχι, με Κωνσταντίνου Ντεμπά, Σέμπουε, Χάγκα, Σκοτίδη. Είχε καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, αν κέρδιζε ο Ηρακλής τον Πάοκ δεν έβγαινε Ευρώπη. Το 5-4. Δεν καταλαβαίνω. Ρε φίλε, σου λέω πήγαινε εκείνη η ομάδα του Ηρακλή στον τελικό, θα έπαιρνε τον τύπο. Πόσες φορές απέκλεισες τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο. Πες μου πόσες φορές απέκλεισες τον ΠΑΟΚ. Τι θυμάσαι εκείνη τη χρονιά. Πες μου πόσες φορές. Το 80 είναι τελικό. Άλλο. Το 85. Το 85. Άλλο. Πώς. Πόσες φορές παίξαμε μαζί. Μια φορά. Μια φορά. Εσύ το καταλαβαίνεις ότι το momentum ήταν εκείνη τη στιγμή να το πάρει ο Ηρακλής. Και φοβήθηκε ο ΠΑΟΚ και έκανε όλη τη γύρω. Δεν ήθελες. Άλλο λέω.
άκουσε, 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 λίγο γιατί σε του... Τον ημιτελικό τον θυμάσαι τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνεις ότι εμένα σε εκείνη το μάτς με σφάξανε και εσύ νιώθεις το ίδιο το πράγμα με τον Ολυμπιακό. Αυτό σου λέω ρε φιλαράκι, τώρα το νιώσες. Άνα γεια σου, μην μπερδεύεσαι. Εγώ το νιώθω πάντα αυτό γιατί σχεδόν κάθε χρόνο είμαι εκεί στους τελικούς, στους ημιτελικούς. Κάθε χρόνο. Και στους προημιτελικούς αν θέλεις. Εντάξει ρε φιλαράκι, πέρσι πήγα και εγώ στους ημιτελικούς και για ένα κόμμα πήγα στο τελικό. Και πήγε η Ξάδη που ξεσκίστηκε για να δεν μου λες, ο Μίκη Μάους σε κάλεσε στο γάμο. Μίκη Μάους ποιος είναι? Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Κούφι! Λοιπόν. Σε κάλεσε, δεν κάνετε ένα μένος. Τέτοια βάντα, ρε. Εσείς τέτοια βάντα, σε κάλεσε. Εσείς πραγματικά. Κάνετε ένα μένος. Βράζει το μένος. Δεν πειράζει αυτό. Στο γάμο, τι είναι? Στο γάμο. Εμένα, όποιο με καλύπτει. Τρίζουν τα κόκαλα τη Βασίλισσα Όλγα. Ναι. Τρίζουν τα κόκαλα τη Βασίλισσα Όλγα. Σιγά, ακούσετε τώρα. Την προσωπική ζωή του καθενό τώρα θα πρέπει να δώσει αναφορά στον καφέ. Κάθε ένα τυχάσπαρτο οπαδό απέναντι οπαδό. Κάσε παρά! Την προσωπική ζωή ο καθένα θα πρέπει. Ναι, τυχάσπαρτο οπαδό. Ο καθένα μα είμαστε τυχάσπαρτο οπαδί. Είμαστε όλοι μαζί σε οπαδάσπαρτοι. Δεν μου κάνει. Δεν μου λες, εσύ είσαι σπαρμένος δηλαδή. Για να τους δώσω και μια είδηση λοιπόν τους φίλους μου τους Ηρακλήδες. Για να μην γνωρίζουν. Στο γάμο του λοιπόν ο Σαββίδης ο Γιώργος, ο μπαμπάς ο Ιβάν, έκανε πρόταση τον Αντώνη το Ρέμο να τραγουδήσει. Εντάξει. Λοιπόν. Ναι. Και το ποσό που ζήτησε ο Ρέμος είναι 100.000, σας λέω κιόλας για να ξέρετε. Λίγα ζήτησε. Λοιπόν, ο πρόεδρος μου μεγαλωμένο πολύ. 150! Το πρόεδρο 150 που έδωσε ο Λάσκαρης και η Τζόρτζια στο γάμο του στη Τζιά. Ο πρόεδρος μου λοιπόν κάλεσε τον πρώην πρόεδρο του Ρακλή να τον τραγουδήσει. Μπράβο πολύ. Ρώτα λοιπόν κάτι το Ρέμο. Πες στο Ρέμο ότι του δίνω εισιτήριο σε σουίτα σήμερα το, όποια, όποτε ξεκινήσει. Απλά να έρθει. Εγώ το μόνο που θέλω είναι εγώ να του δώσω εισιτήριο στη σουίτα του Καφτατζογλίου σε όποια όπου θέλει να πάει να κάτσει. Αλλά θέλω να έρθει. Πιστεύεις εσύ ότι ο Ρέμος που θα πάει να τραγουδήσει σε εσένα θεωρείται κάτι? Η ΑΕΚ δεν πανηγύρισε το κύπελο εκεί πέρσι τον ύπνο του Ολυμπιακού. Δεν θεωρείται κάτι. Ρε εσύ, δεν θεωρείται κάτι. Θεωρείτε κάτι. Θεωρείτε κάτι. Ο Ρέμος είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες που έχει γεννήσει. Ρε φίλε, ο Ρέμος δεν ήταν ποτέ ο παδός. Το κατάλαβες. Ο παδός ήταν ποτέ. Ο Ρέμος. Ήταν, σταμάτα. Ήταν ο Ρέμος ο παδός. Πότε ρε. Μα πώς δεν ήταν. Πότε ρε. Πώς δεν ήταν. Πότε ρε. Πότε πες. Τι πω, πότε. Από μικρός. Τι ήταν. Δεν ήταν στην αυτό. Δεν ήταν. Ποιος. Δεν ήταν. Όταν ήσουν εσύ σε υγρή μορφή, ο Ρέμος ήταν ο παδός του Ηρακλή. Όχι, ο Ρέμος από πότε ρε. Στα άστρα που τραγουδούσε. Μπράβο, ναι, το 2000. Ποιο 2000? Από το 2000 εμφανίστηκε. Τέτοια βάντα που τον κάνει στον κοντό, σε κάλεσε στο. Εγώ δεν κάνω σε κανένα βάντα. Άμα κράξω, κράζω όποιον θέλω. Όποιον χρειάζεται να κράξω. Λοιπόν. Λοιπόν. Ναι, σε κάλεσε. Μπορεί να κάνω αβάντα το Μελισανίδη, μπορεί να κάνω αβάντα έναν Ολυμπιακάκια. Αν το θεωρώ ότι είναι τίμιο και σωστό αυτό που λέει, αν νομίζετε ότι είναι αβάντα, είναι αβάντα. Άλλο λέω, ρε. Λοιπόν. Εσύ, σε κάλεσε στο γάμο. Όχι, δεν με κάλεσε. Γιατί δεν γνωριζόμαστε. Γιατί δεν με κάνει γνωριζόμαστε. Πάει ένα στίγμα ότι θα καλέσει τουλάχιστον 5 μεγαλοδημοσιογράφου. Δικαίωμά του είναι. Δικαίωμά του είναι. Αν μα σε καλέσει, πώ θα πα δημένο. Έτσι, λαϊκά. Σε λαϊκά. Την είδα απόψε λαϊκά. Δεν σε βάζουν μέσα έτσι. Δεν πάω. Παπιόν, σμόκιν. Τι λένε. Δηλαδή το στυλιστικό είναι του καθενό. Δεν μου κάνουμε λίγο μια παρέμβαση από τον Χρήστο. Ποιο είναι ο Χρήστο? Ο κομμουνιστής. Τι είπε? Ραπτό.gr. Όλε οι ραδιοφωνικέ και τηλεοπτικέ εκπομπέ ζωντανά και μαγνητοσκοπημένε. Εγώ την πήρα στο ραπτό.gr. Ωμα. Δεν μου λε, Ασλάμα, τι είπε για το μεγάλο εκεί που. Να μα ενημερώσει κάποιο και σε φίλη μου στην Βαρκελόνα πόσο είναι. Κύριε εσύ, για να βγει απευθεία. Λέγε, λέγε. Εντάξει, δεν θέλω να το κάνω πολύ. Όλα σε φίλη μα. Φίλε, όταν είσαι στη φτώχεια. Ποιο είσαι στη φτώχεια? Το ελληνικό δημόσιο, το κράτος. Ναι, δεν τα πληρώνω, ο Σαββίδης τα πληρώνει. Ναι. Μα αυτό σου. Ναι. Μα τι είπα, κατάλαβες. Ναι, ναι, αυτό είπε ο άνθρωπος. Ο Σαββίδης με τη δουλειά του κάνει, εντάξει. Ναι. Εγώ το θεωρώ αυτό. Τρίζουν τα κόμματα τη Βασίλισσα Όλγα. Η Βασίλισσα Όλγα ποια είναι? Ο λόγος. Ο λόγος. Και λιποθυμάει ο Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία η Καψούρα. Ναι, η αιώνια μου Καψούρα. Λόγος είναι ο Κωνσταντίνος. Άρρωστος είναι με την Άννα Μαρία. Ο Κωνσταντίνος ποιος είναι? Άρρωστος. Ο βασιλιάς. Ο τεμπελχανάς που δεν είχε ένα έτσι. Σιγά. Τεμπέλη ήταν αυτό. Τέλος πάντων, κάποια πράγματα φίλε. Ναι. Στο παλατάκι. Τεμπέλαρος ήταν.
Ναι. Αλλά... Γάμο, δεν θέλω, δεν θέλω να σχολιάσω. Ναι. Ναι, ναι, γιατί τρίζουν τα κούκαλα, δεν με απαντά. Ζει αυτό ακόμα. Ζει ο Κωνσταντίνος. Παιδιά, κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Ό,τι δηλαδή, κάτσε να ακούσουμε. Ναι. Θέλει να το τεκμηριώσει ο Μάριος. Λέγε. Λέγε. Ναι, τεκμηρίωσε. Δεν τεκμηριώνεται, ρε Σίδη. Αυτό δεν αυτονό... καταλαβαίνω τι λέει. Τα αυτονόητα. Ρε φίλε, ο κόσμος. Στο ανάκτορο, στο παλατάκι. Ναι. Τι είναι το ανάκτορο. Τι είναι. Να γίνει γάμος ιδιωτικός. Γιατί πειράζει, απαγορεύεται. Εντάξει. Και καλιά θα σας βάλουμε, ρε που γιατί θα κάνουμε. Γιατί τώρα δεν έγινε, ρε αδερφέ. Γιατί να μην γίνει. Κάποια... Γιατί δεν έγινε. Τι έγινε. Άρα, άρα την επόμενη μετά από 5 χρόνια παράδειγμα να κάνει ο Ραπτόπουλο τη κόρη του. Πού. Εκεί. Γιατί δεν είναι ο Ραπτόπουλο. Το κοριτσάκι είναι. Τη παέδεν, του πάγου δεν είναι το παλατάκι. Όχι αυτό το παλατάκι. Παλατάκι εννοεί το. Μ' αρέσει. Ξέρεις ποιο παλατάκι. Το ανάκτορο ρε παλατάκι. Δεν αντέχω ρε. Ωραίος. Μαζί μιλάμε και δεν καταλαβαίνουμε. Εκεί σου ανοίγει το κύπελο. Ρε βαράει αυτή πολύ ρε. Άμα την πίνεις μονορούφι. Ακούμπατε λίγο στον Τζόρνταν γιατί ένα κομμάτι του κυπέλου ανοίγει στον ΠΑΟΚ. Όλο το κύπελο ανοίγει. Κανονικά έπρεπε ένα κομμάτι από το κύπελο, ένα νίκιαλο από το κύπελο να έχει και τον Λευκό Πύργο. Ναι. Για πες μας, πάντως η ΑΕΚ βρήκε απέναντί της ένα Ολυμπιακό ανύπαρκτο. Θέλω να πω πέντε κουβέντες και μετά δέχομαι την ερώτηση που στέλνεις. Λοιπόν, το σύνθημα της ΓΑΜΑ Εθνικής που έγραφε και το πούλμα της ΠΑΕ ότι ερχόμαστε, μετατράπηκε σε ήρθαμε. Ήρθαμε, ναι. Να είτε. Ναι, ναι. Και το αποδείξαμε. Ναι. Περίτρανα. Ναι. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι είναι μια τεράστια επιτυχία. Με ακούσατε ότι ήμουν εγώ απεσιόδοξος και δεν το πίστευα. Γιατί θεωρούσα ότι μετά τη φυγή του Πογέτ, δύσκολο σε 90 λεπτό κουτσάρισμα, αλλά μου ήταν. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Εκπληκτική. Ήταν έκπληξη το ότι ο Μανολάς έστησε τόσο πολύ την ομάδα. Και συμφωνώ με αυτό που μόλις είπε ο Γιώργος στο σχόλιο, ότι έκανε. Γιατί σε έναν αγώνα δεν παίζεις ποτέ μόνος σου. Εκμεταλλευτήκαμε τα τεράστια λάθη του προπονητή του Πορτογάλου του Ολυμπιακού. Ποια λάθη. Από εκεί πέρα, θεωρώ. Θα πάμε και στο αγωνιστικό, θα το αναλύσουμε το παιχνίδι. Έχουμε ώρα. Έχουμε. Ναι. Θεωρώ σε γενικές γραμμές ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Την είχε ο κόσμος. Τεράστια ανάγκη αυτή η επιτυχία. Γιατί περάσαμε πάρα πολλά σαν λαός και συμφωνώ με τον πρόεδρο που είπε ότι. Με τον πρόεδρο. Με τον πρόεδρο. Δηλαδή, συμφωνώ με τη δήλωσή του ότι. Την είχε ανάγκη ο κόσμος που την κράτησε όρθια αυτά τα χρόνια την ομάδα. Πέρασαν πρόεδρο, πάρα πολλά. Το πρόεδρο με Ραβίδη Τζιμπούρου Μάντολο θα την βγάλει του χρόνου. Καλά, εννοείται ότι απαιτήσεις και εδώ κολλάει. Στην ερώτησή σου κολλάει αυτό που είπε αρχικά ο Τζόρνταν. Ότι ρε Τζόρνταν, να σου πω κάτι. Όταν κάνουμε δημιουργική κριτική, εγώ την ονομάζω αυτή. Αγκαλιαστείτε ρε παιδιά. Δεν σημαίνει. Όχι, έδωσε κάτι. Περίμενε λίγο. Θα πάμε και εκεί. Δεν σημαίνει ρε Τζόρνταν ότι δεν θα χαρούμε την επιτυχία. Κάνει κολοτούμπα τώρα. Διότι κράζω γιατί δεν το θέλω. Κάνει κολοτούμπα ρε. Κράζω γιατί έχω πολύ απλά απαιτήσει. Όταν έχει απαιτήσει. Αυτό δεν έχει απαιτήσει. Και να σα δώσω και την είδηση ότι τον Μπακασέτα έχει κλείσει. Πού? Στην ΑΕΚ. Για να μιλάω, σα έδωσα την είδηση. Ωραία, μεγάλο παιχταράκι. Το Μάνταλο που θα παίξει. Εντάξει, θα τα βρουν αυτά. Τα βγάλαμε τον Ολυμπιακό. Θα σα μεταφέρω την είδηση. Με τον Ολυμπιακό τα βγάλαμε. Δηλαδή έχει απαιτήσει να τον αφήσει να μιλήσει στον Παλαιόνι. Ο Μελισσάνης δεν έχει απαιτήσει από την ομάδα του. Από τον εαυτό του. Καλά, εννοείται. Η ΑΕΚ είναι μεγάλη ομάδα και ο οπαδός της έχει απαιτήσει. Δεν χαίρεται όταν βγαίνει ο Μίκη Μάου. Ναι, αλλά με κάνει τον Παλαιόνι ο Φάκου. Καλά το λέει. Σε κάθε αγώνα η κάθε ομάδα Φάκου. Στον αγώνα όμω. Στον αγώνα πρέπει να την πάρει. Δεν τα γάρι. Κύπελο παίρνει ΑΕΚ την πρώτη μέρα. Κύπελο παίρνει ΑΕΚ. Βγαίνει ο Μίκη και λέει Φάκου να πούμε. Ρε πλάκα κάνει. Φάκου το Παγκόσμιο. Και πλακωθεί, έχω μάθει. Ο Γκαγκάτσι με το γιο του πλακωθήκανε. Ρε αγωνιστικά το λέει, βρε. Συμμαζέψε το μικρό, λέει και τέτοια. Ο Βασίλη, ναι, ο Γκαγκάτσι. Ο πολιτό του. Ναι, τα μαθαίνει τα άσχημα, τα μαθαίνει γρήγορα. Τα καλά που να μάθει εγώ. Καλά δεν υπάρχουν στη ζωή. Πώς δεν υπάρχουν. Δεν κάσχημα και να τα λέω. Αγωνιστικά, ρε φίλε. Παράτα στην Μπαρσελόνα. Ναι. Λοιπόν, με 10 παίκτες να πούμε ότι έπαιζε η Μπαρσελόνα ένα ημίχρονο, ε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί Μπαρσελόνα... με 10 παίκτες έπαιζε ένα ημίχρονο. Γιατί, τι είναι. Θέλω να ακούσω τι είναι. Τη μεγάλη σφαγή της Crystal Palace, έτσι. Ναι, γιατί. Γιατί καθαρό γκολ τσακυρώνει. Καλά ήταν και το Κλάτεμπεργκ εκεί. Όχι, είναι φαλά. Πλεονέκτημα είναι, άστο, πλεονέκτημα είναι. Η φάση αν το έκανε αυτό στον Ηρακλή θα τσίριζες. Είναι σαφώς πλεονέκτημα. Εγώ μοιάζω πρώτος και απορώ με τον Κλάτεμπεργκ που είναι διαιτητάρα. Αλλά μετά τον γκολ αν δεις η συνέχεια τον αφήνουνε, σβήνει φάση και το βάζει. Αλλά είναι εγκληματική απόρριση. Δεν είναι μικρή σαμπάνια. Ναι, εγώ δεν θα πω ότι είμαι ο Γιώργος. Η μεγάλη πλειοψηφία των οπαδών, φίλε, για το μήνυμα. Η μεγάλη πλειοψηφία των οπαδών κρίνουν και κατακρίνουν ανάλογα με το αποτέλεσμα που φέρνει η ομάδα τους.
Κανείς, πολύ λίγοι μάλλον είναι αυτοί που τραβάνε μία γραμμή στάνταρ, παιδί μου, και πιστεύουν σε κάτι. Εσύ τι είσαι από ποιους? Εγώ είμαι μία γραμμή που πιστεύω ότι εντάξει, όταν έχει προοπτική τη στηρίζω. Ρε Μίλου, να μιλήσει, ρε Πέμπτη τώρα. Αν έκανε το κύπελο και έτρωγε τρία, θα έρχονταν εδώ και θα κράζε. Το ίδιο πράγμα δεν κάνει. Αυτό δεν λέμε. Κριτική πάντα θα γίνεται, ρε Τζόρνταν. Τζόρνταν, δεν ξέρει τι να πει λέξη κριτική, μου λέει. Εσύ όταν έχασε 4-0 από τον Παναθηναϊκό, πανηγύριζε. Ποια κριτική, αυτό που κάνει, δεν κριτική τώρα. Κάτι σε ρωτάει. Τη μία μου λε, ήρθε η προεδράρα, ο μεγαλομέτωχο ο Μελισανίδη. Μετά. Μετά τρώ στα 4 στο Καρασκάκι, λε η ξεφτύλα, ο μεγαλομέτωχο, έχω απαιτήσει, έχω αυτά. Και τώρα πάλι έρχεσαι με το κύπελο και λε μπράβο, προεδράρα. Αυτό που κάνει, ρε Τζόρνταν, κύπελο και τα λε όλα, ναι. Εσύ, εσύ, όλοι. Εγώ λέω όλα, ναι. Εγώ λέω όλα, ναι. Τι να γίνω εγώ τώρα, δηλαδή να βγω εδώ πέρα για κάτι που δεν το ξέρω ή που το ξέρω και δεν είναι σωστό. Μισό λεπτό, γιατί να είναι αυτή τη στιγμή ένας ΑΕΚτσής ευχαριστημένος από τις μεταγραφικές θέσεις έτσι όπως κινήθηκε ο Μελισανίδης. Για μένα, ο Ολυμπιακός, ανάψτε ένα κεράκι στον κύριο Σίλβα, ο οποίος δεν βάζει τρίτο στόπερ μέσα στην Τούμπα, να κλειδώσει το 1-2, να γίνει κανονικά ο τελικός και τρώει να πούμε εκεί πέρα την έφοδο από το μάτς και επίσης για το μάτς. Μια ενδεκάδα στο τελικό που είναι μόνο για φιλικό. Έτσι ακριβώς. Μόνο για φιλικό. Ναι, όμως Μάρη, εξήγησε μια χαρά. Τουρμάς μια χαρά είναι. Τι είναι, την Τέγε μια χαρά είναι. Τι εξήγησε. Σιώπας μια χαρά είναι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δείτε το άλλο το πήρε, το άλλο το πήρε. Εγώ λέω ότι δεν. Να πιάσω μια χαρά είναι. Δεν θυμάμαι τελευταία. Όλοι στον πάγκο. Τον καμπιάζω όμως όλη τη χρονιά δεν τον βάζει. Και είναι λάθος του, γιατί για μένα είναι υπόδειγμα που είναι επαγγελματία. Για πάλι στην Τούμπα δεν μας έκλεισε το σπίτι, ρε. Είσαι Μιλιβόγεβιτ, είσαι Ζιέντελα. Έτσι ακριβώς. Τι να πούμε, ότι έχει τον ίδιο μάνατζερ. Πες τα, ρε Νίκο, τον ίδιο μάνατζερ ο Πορτογάλος με τον Σβιέλα. Αυτό σας λέω, ρε παιδιά, ο Ολυμπιακός έτσι λειτουργούσε χρόνια. Γι' αυτό παίρνει παίκτες, εξαρτάει ένα χώρο. Το Τζόρνταν, κοιτάξτε, είναι στεναχωρεμένος. Είναι στεναχωρεμένος. Είσαι στεναχωρεμένος. Όχι, ρε. Εγώ λέω ότι και οι τρεις Τζόρνταν δουλεύουν το Σαββί. Ποιος? Το είπα και στο 20ο απόγευμα. Ποιος και οι τρεις? Και οι τρεις. Αυτή είναι η επιθυμία σας το και οι τρεις. Είναι η επιθυμία σας για να μπει πάλι μια διχόνοια στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Μην το πρόεδρε. Αυτό που σου λέω εγώ. Και οι τρεις βλέπουν το Σαββίδι. Ναι. Δεν είναι. Ναι, ναι. Απόδειξε το. Θα το αποδείξω. Ναι. Ωραίο. Καλό. Ως και ο τελικός. Απέδειξε το. Ως και ο τελικός. Δηλαδή. Όλο το πακέτο με τον τελικό. Τα πάντα όλα. Δηλαδή. Είναι μια φορά ή θα δεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που λέμε. Και να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Κάτσε τώρα και με τον τέτοιο. Το καταλάβαμε. Ποιο. Βγαίνουν ο Τζαβέλας και ο Λέοβατς και κάνουν δηλώσεις για τον Ήβιτς. Επόμενος με ήδη του χρόνου. 100%. Με πέντε φραγκάκια. Αυτό που λέω. Έρχεστε Πέμπτη. Έρχεστε Πέμπτη. Έρχεστε Πέμπτη. Ένα μισή μήνα το λέω αυτό. Έρχεστε Πέμπτη στην Ισπανία. Μπράβο. Πέμπτη έρχεται. Μπορεί να μείνει ο Ήβιτς. Στο βάθος είναι ο Σάντος, φίλε. Δεν είναι Τζαπατάν. Στο βάθος είναι ο Σάντος. Ο Σάντος δεν πήθη. Δεν κλείνει. Στο βάθος είναι ο Σάντος. Όπως ήθελε ο Πετρόπουλος να προπονεί τον Ηρακλή. Στο βάθος μέσα του 70. Εθνική ομάδα. Ήταν εθνική ομάδα. Στο βάθος είναι ο Σάντος, σου λέω. Ακούμε τι σου λέω. Ναι. Κάτσε, ναι, βοήθαλη! Θα δίνει εντολή. Δεν παίζονται σήμερα, σήμερα θα δίνει εντολή. Θα δίνει εντολή, δηλαδή ο Σάντος. Συγγνώμη, θα φέρω τον Σάντος. Ναι, όλα δεν έρχεται ο Σάντος. Ναι, μάτια μου, στο βάθος ο Σάντος. Πιστεύουν ότι θα τον φέρουν βόλτα, ρε, να δει, πώς το λένε. Ναι. Δηλαδή, αυτό το άλλο αυτό, γιατί... Τι να σου πω τώρα, ότι έγινε επαφή πριν τρεις μέρες. Τι ξέρω για την επαφή, ρε φίλε. Καλά, μα είναι γνωστό ότι τα ξέρει τα πάντα. Δηλαδή, εγώ σκατάξα, δεν ξέρω τίποτα. Τζάμπα είμαι στο Λίμπερο. Εννοείται, ούτε η ρεπόρτερ του πάω. Αυτά τα λες εσύ. Αν μείνει με τον Ήβιτς και σου φέρει τον Κουλούρη center forward, θα είσαι ευχαριστημένο δηλαδή για τη νέα σεζόν. Λέγε ρε Τζόρνταν, τι περιμένει από την μεγάλη ομάδα, ρε φίλε, πρώτη στα playoff. Ποιο θα την βγάλει πρώτη? Ο Ήβιτς. Ωραία. Εγώ. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Εδώ το πράγμα μυρίζει ότι ο Πάκου πάει για πρώτο. Είναι ειδικέ συνθήκε. Πες του λίγο, ρε. Ποιου ρε παιδιά αντιπάλου με τον Μονόρτα και με τον Μανολά. Να πω κάτι που ίσω δεν ξέρει ο πολύ ο κόσμο. Γι' αυτό ρώτησα πριν να μα ενημερώσουν για το τελικό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στα ελληνικά δρόμενα. Ένα μήνα τώρα, δεν χρειάζεται και εσύ. Ότι αν πάρει σήμερα σε φίλη το κύπελο, θα πάει άξιο. Την άκρη κατευθείαν στο μήνυμα. Στον κύριο Παλίκ, κάτι που σημαίνει ότι το παιχνίδι της Αθήνας έξυπνοι άνθρωποι είστε, όλοι σας εδώ, έμπειροι, μέσα στο χώρο μου και μέσα στην πιάτσα είμαστε 100 χρόνια. Στην πιάτσα. Εννοείται λοιπόν ότι το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν θα το δώσει πολύ σημασία η ΑΕΚ, ας πούμε. Αυτό θες να μας πει. Αυτό σου λέει. Και εκεί Τζόρνταν μου θα φανεί αν υπάρχει. Αυτό τώρα για νέο μας είπε. Και κάτι άλλο, σε ξενοδοχείο της Αθήνας πριν τρεις μέρες,
Ναι, σαν το πάρα, εγώ το πάρα. Πώς ήταν? 35. 37. 35. 37. Δεν σε πληροφόρησαν καλά, 37. Εκ των οποίων οι 7 είναι από αλλού. 37. 35 σου λέω. 37. Πόσο είναι όλες οι εννοήσεις, πώς είναι? 52 δεν είναι. Είδες που δεν ξέρεις και εδώ. Πώς είναι? Είστε, πώς είναι Μαρία η εννοήση? Πώς είναι η εννοήση? Συγγνώμη. Κάθε μισό λεπτό το λύωσε. Πώς είναι οι ενώσεις? 50-51 πώς είναι? Κάπου, ναι. Δεν ξέρεις. Εσύ είναι πώς είναι οι ενώσεις? 55 είναι. Οι ενώσεις πρέπει να είναι γύρω στις 70 κάτι. Α, μπράβο. Εσύ πώς είναι οι ενώσεις? Δεν ξέρω τα σχολούς. Εσύ πώς είναι οι ενώσεις? 55. Και τι εκπομπή κάνουμε, ρε, δεν ξέρετε. Τι ήρθατε εδώ να κάνουμε? Κάνα, πιθανώς είναι γράφεις. Είναι 57 οι ενώσεις. 57. Πόσοι ψηφίζουν από κάθε ενώση, ξέρετε? 37 πήρε ο άλλος. Πόσοι ψηφίζουν από κάθε ενώση? Άντε πάλι. Τρεις, τέσσερις, πόσοι? Τρεις νομίζω. Τρεις. Εσύ, Νίκο? Δεν ξέρω. Εσύ? Δεν ξέρω. Τον ασχολούμαι. Τρεις, από φέτος τρεις. Τρεις. Άλλο ποιοι ψηφίζουν, ξέρετε? Γκόλι Μπαρτσελόνα. Ναι. Λοιπόν, είναι 57 οι ενώσεις, ψηφίζουν από 37 τρεις. 37 πήγαν με τον Σταυρίδη. Άσε ρε, δεν είναι με Σταυρίδη, να ξέρετε. Ο Κυρτζίκης μάλιστα. Έκανε ο Κυρτζίκης κάλεσμα και πήγαν. Είναι 37. Μπορεί να πάνε και οι 57. Δεν λέει κάτι αυτό. Ναι, αυτό δεν λέει κάτι. Αυτοί που πήγαν δεν το ψηφίζουν σίγουρα. Δεν είναι σίγουρα, είναι και άλλοι από αυτούς. Πήγαν και άλλοι που είναι με τμάζε. Ναι. Τι να κατασκοπεί, είναι υποχρεωμένοι να πάνε, λοιπόν, φίλε. Είναι υποχρεωμένοι να πάνε. Σε κάλεσμα του Μαρινάκη. Πιανού Μαρινάκη, βρε, του Κυρτσίκη, ρε, πρόεδρε, του Σέπορε. Αυτό είναι ωραία, τελείωνε. Λοιπόν, ψηφίζουν οι τρεις από κάθε ένωση. Ναι. Συν 16 ψήφους έχει η Super League, δηλαδή ένα ψήφο η κάθε ομάδα. Οπότε, που τι κάνουμε τώρα? Είναι 186. Σταμάτα, ρε, που στα μέτρα. Σύνολο. Δεν με κάνουν αλκοτές και να με πάνε μέσα. Όχι, ρε, μη. Τον Ιούνιο είναι η Γενική Συνέλευση. Σέπο, πάνω κάτω θα φανούν και τα κουκιά. Και τον Οκτώβριο είναι οι εκλογές. Τι κάνουμε εμείς τώρα, τι γίνεται? Τι να γίνει, τις εκλογές θα φανεί. Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι έχει τελειώσει η ΕΠΟ, έχει αλλάξει, έχει γίνει ανατροπή, έχει φύγει. Έχει φύγει ο Κυρτζίκη από εκεί πέρα. Ο Γραμμένος. Και τώρα είναι ή ο Γραμμένος ή ο Καλογιάννης. Λέω εγώ τώρα, ένας από τους δύο. Καλογιάννη προτείνει ο Μελισσανίδης, νομίζω. Έτσι. Και Γραμμένο προτείνει ο Σαββίδης, ο δικός μας. Γραμμένος, Σαββίδης, Καλογιάννης. Άντε, μπράβο, λοιπόν, να μαθαίνετε. Ένας από τους δύο που θα κατέβει υποψήφιος, το στηρίζει ο ΠΑΟΚ, θα πάρουν την ΕΠΟ. Αυτά είναι τα γράμματα. Υπάρχει περίπτωση να πάρει ο. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός τελείωσε από το πλάνο. Ναι, πάει. Λοιπόν, η εβδομάδα που πέρασε ήταν μια εβδομάδα που ο μεγαλομέτοχος σας έκλασε κανονικά. Ο μεγαλομέτοχος έπαιξε παιχνίδια και πάλι κρύφτηκε. Δεν ήρθε κανονικά στο κάλεσμα του Ιδρυτικού Σωματείου. Δεν ήρθε να πει, να δώσει απαντήσεις. Πέρασε η προθεσμία της Παρασκευής, που είχε πει ότι μέχρι την Παρασκευή αυτή θα είχε ανακοινώσει αποτελέσματα. Κύριε Παπαθανασάκη, ακούστε να σας πω. Και καλύτερα πρώτα να πούμε δύο πράγματα για την οικογένεια του Ηρακλή. Παιδιά, έχουμε φάει τα τελευταία 10 χρόνια ανθρώπους οι οποίοι όχι απλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε το καράβι μπροστά, αλλά δημιουργούσαν συνέχεια νέα χρέη. Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ελέγξαμε τα φορολογικά τους στοιχεία όπως έπρεπε. Ποιος θα τα έλεγξε? Και ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής παλιότερα και το Ιδρυτικό Σωματείο τώρα. Ναι. Ωραία. Επίσης, θα έπρεπε να έχουν μπει κάποιες δικλίδες. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή αφήνει τον κύριο Παπαθανασάκη μόνο του να κάνει επαφές για τον επόμενο επενδυτή, όταν ο ίδιος δεν μπορεί να απαντήσει στο ποιος θα πληρώσει αυτά που χρωστάμε αυτή τη στιγμή και γιατί έχουν δημιουργηθεί. Γιατί ακούω ότι μπήκε ο Ηρακλής 1,8 μέσα. Ναι, αλλά στο 1,8 μέσα, αν υπολογίσουμε ότι ο Ηρακλής ήταν μια ομάδα του 1%, δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι παίκτες είχαν πάρει τα λεφτά που θα έπαιρνε ο Ηρακλής από τηλεοπτικά, χύψη, έσοδα, μπράβο, και τώρα φτάνοντας στο τέλος να βλέπουμε ότι έχει πάει τα διπλάσια και παραπάνω. Τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα πρέπει, λοιπόν, να πάμε να πλαισιώσουμε σαν οικογένεια. Αύριο το Ιδρυτικό Σωματείο. Θα πρέπει να υπάρξει διαφάνεια στο τι ζητάει ο Παπαθανασάκης. Και από την οικογένεια του Ηρακλή, αυτό που θα πρέπει να μπει σε πρώτη. Συγγνώμη. Αυτό που θα πρέπει να μπει σε πρώτη προτεραιότητα είναι ότι ο επενδυτής, ο όποιος έρθει να αναλάβει επιτέλους τον Ηρακλή, θα πρέπει να μπουν τα λεφτά που χρωστάει αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής, ώστε να ξεχρεώσει άμεσα. Εάν θέλουμε να πετύχουμε κάτι, αυτός που έχει να κάνει την επένδυση, ας την κάνει στην αρχή, ας ξεχρεώσει τον Ηρακλή τελείως. Πόσα είναι, 2,800-3 εκατομμύρια. Και να ξεκινήσει ο Ηρακλής καθαρά, ναι, να μπορέσει να πάει τη χρονιά. Λέει, δεν θέλω Καλαϊτζίδη, δεν θέλω Αρβανιτίδη. Δεν θέλω. Αυτή δεν υπάρχει. Λάρισα, πώς το λένε τώρα. Ποιο, ρε φίλε, τον Πλεξίδα. Τον Πλεξίδα. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω. Τι δεν θέλω. Αυτή τι είναι, ρε φίλε. Αυτή, συγγνώμη, να σου πω λίγο. Τι έκανε ο Καλαϊτζίδης?
Τι έκανε. Τι έκανε ο Καλαϊτζίδης. Όχι, α το Καλαϊτζίδη. Τι έκανε ο Αρβανιτίδης. Μισό λεπτό. Τι έκανε. Μισό λεπτό. Ναι. Ο Καλαϊτζίδης σα ταιριάζει απόλυτα. Δεν μα ταιριάζει καθόλου. Θα σου πω γιατί σα ταιριάζει. Πάει στον Απόλλων, πάει στον Απόλλων. Περίμενε. Περίμενε. Φίλε, για ποιο μήμα ο Καλαϊτζίδης. Πήρε τον Άρη σιγά με την και δεν τον ανέβασε. Γιατί δεν τον ανέβασε, γιατί έκανε τον επαναστάτη. Στον Ολυμπιακό, ναι. Ναι. Εσείς που κάνετε τους επαναστάτες, τι θέλετε. Δεν κατάλαβες και χρέη την ανέβασε. Υποτακτικό θέλετε. Εσύ άμα θέλω καινούριο που να δημιουργήσει νέα χρέη για να πάει κοντά στον Ολυμπιακό, παίρνω κι εγώ. Ο Κάλλας δηλαδή. Δεν κατάλαβες. Τον έχεις για να δημιουργεί χρέη. Ο Καλαϊτζίδης δεν είναι κόντρα. Δεν είναι κόντρα στο σύστημα. Γιατί δεν τον παίρνει ο Καλαϊτζίδης. Δεν έχει λεφτά. Λέω ότι σου ταιριάζει ο Κάλλας με τον Καλαϊτζίδη γιατί πήγαν κόντρα στον Ολυμπιακό και την πληρώσανε. Εσείς λοιπόν που είστε επαναστάτες και βαράω τον Ολυμπιακό. Ποιον με περισσότερα λεφτά μου να κάνει το ίδιο πράγμα. Ποιον. Θα βρεθεί. Φά. Θα το ρωτήσετε τι δουλειά κάνει μετά. Ναι βεβαίως. Το πάτημα έγινε μάτημα. Α, όντως γιατί μην ξεχνάσετε κάποτε πανηγύριζες. Πανηγύριζες που δεν ήξερε ούτε η μάνα του τι δουλειά κάνει. Stop. Crystal Palace United. Δύο λόγια από τον Γιώργο και από τον Ασλαμά. Πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές. Λοιπόν, λέγε. Να ξεκινήσω. Ναι, ναι, ναι. Μετά Ασλαμάς. Ναι. Πότε θα δούμε στην Ελλάδα τελικό με μικρής εμβέλειας ομάδα τύπου Crystal Palace. Ναι. Δηλαδή, γιατί ο Πάοκ να σφάζει την Καλονή, γιατί ο Ολυμπιακός να σφάζει τον Απόλλωνα, γιατί ο Παναθηναϊκός να σφάζει όποιον σφάζει, γιατί η ΑΕΚ να σφάζει όποιον σφάζει. Ναι. Να, δηλαδή να αναβαθμιστεί με λίγα λόγια ο θεσμός του κυπέλλου. Από εκεί και πέρα τώρα πάμε στο Crystal Palace United. United. Ναι. Εγώ εννοείται ότι στην Αγγλία, όταν δεν είναι η ομάδα που υποστηρίζω η Leeds, υποστηρίζω πάντα τον αδύνατο. Λοιπόν, υποστήριζα λοιπόν την Palace. Εντάξει. Δεν έβγαλα και σπυριά που κερδίσαν οι άλλοι. Ναι. Θεωρώ ότι ο Κλάτεμπερ για μένα δεν συμφωνώ με τον φίλο μου τον Μάριο. Επηρεάζει αποτέλεσμα. Ο άλλος έφευγε μόνος του. Όσο και να σβήσει η φάση, είναι τέτα τέτα με τον τερματοφύλακα. Μπορεί να τραβήξει μια σουτάρα σαφώς. Και να του βγάλει τα μάτια, να πούμε. Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, σωστό, σωστό, άρα θεωρώ ότι εκεί ουσιαστικά, και εδώ θέλω να σταθώ, έπαιξε υπέρ του μεγάλου διαιτησία. Αν αυτό γινόταν σε έναν ελληνικό τελικό, τώρα θα είχαμε τα πρωτοσέλιδα του αιώνα, για να καταλάβετε πόσο άρρωστο και πόσο τρίπιο είναι το σύστημα. Θα μιλούσαμε, ξέρω εγώ, για την παράγκα. Σωστή. Θα βγάζαμε εδώ προσθέσεις, αφαιρέσεις, θα μας έκανε φροντιστήριο ο φίλος μου ο Τζόρνταν για το πώς είναι η ΕΠΟ και ποιος θα την πάρει. Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι αυτός ο τελικός, παρόλο που το πήρε United, επειδή διάβασα και την άλλη μέρα τι γράφανε τα αγγλικά κτλ. Έδειξε καθαρά ότι δεν είναι άρρωστο το άθλημα. Παρόλο που ευνοήθηκε ο μεγάλος ρε παιδάκι. Εντάξει, δεν ευνοήθηκε και κατάφορα, αλλά ευνοήθηκε. Είναι υγιές το προϊόν. Ναι, γιατί να μην ξεχνάμε να πούμε πόσο υγιές είναι το προϊόν, ότι ευνοείται με εκεί η United, αλλά ενώ θα μπορούσε να το κάνει πράσο την αποβολή του άλλου που έμεινε με 10, βεβαίως. Τη βγάζει κανονικά. Αυτό, τίποτα άλλο. Και φυσικά για το Μίλαν Γιουβέντους να πω λίγο. Για ποιον, επειδή είδα και Μίλαν Γιουβέντους. Το είδα μετά και τον τελικό. Εκεί φάνηκε η διαφορά κλάσης αγγλικού και ιταλικού πρωταθλήματος. Εντάξει, εκεί βλέπαμε ξύλο, μπουνιές, κλωτσιές στο ιταλικό. Καλά, στο ιταλικό περπατάνε. Ένα με τέλη γιουβέντους στην παράδοση. Μωράτα, μόλις μπήκε αλλαγή. Μωράτα. Αυτά. Θέλω να ακούσω τώρα και τον Μάρι. Μάρι, United. Για τη διαιτησία πολύ λίγο. Γιατί με κλάνταμε και εγώ απόρρισα γιατί το λατρεύω. Το λατρεύω. Είναι διαιτητάρα. Αμα αυτόν και τον Ριτσόλι έχω τρέλα. Δηλαδή, Ριτσόλι δέχομαι να παίξει τελικό Ιταλία-Αγγλία. Το δέχομαι. Με διαιτητή Ιταλό, το Ριτσόλι όμως. Και με Κλάτεμπερκ λίγο και μένα. Σιδηρόπουλο. Και Σιδηρόπουλο. Και Σιδηρόπουλο, ναι. Καλά στο πέρασε. Όχι όμως, πάω και Ηρακλή. Ναι, θα ρωτήσω κάτι μετά όταν τελειώσεις. Ναι, ναι. Αυτό και το κάνει και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Που από τα δεξιά νομίζω φεύγει ο Ζαχά, αν θυμάμαι καλά. Πάλι αυτό κλείσαμε τη διαιτησία. Οκ, okay, εντάξει, καταρχήν να δηλώσω ότι είχαμε μέσα στη βδομάδα μια τεράστια ήττα για το αγγλικό, για το βρετανικό ποδόσφαιρο. Με την ήττα της Λίβερπουλ στο τελικό. Η Λίβερπουλ όμως συμφωνώ με πολλούς που λένε ότι είναι, στην ουσία ήταν οργανωμένο σχέδιο από το φίλο της Μπελίντα, ώστε του χρόνου. Τι διαφήμιση, ρε. Μπελίντα, γεια σου, εσύ τι κάνεις, κλπ. Ο Γιώρικας, 5 χαμένους τελικούς. Αν το κάνει αυτό ο Άγγλος θα φάει εκείνη χαμός. Ο άλλος είναι το λέει. Πέμπτος χαμένους τελικούς, ο Γιώρικας.
Είναι ήταν οργανωμένο σχέδιο από τον Κλοπ ώστε να αφοσιωθεί το χρόνο η Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα. Δηλαδή ήδη η Chelsea, η United, η City, η Arsenal, η Leicester, η Southampton τρέμουν τα σχέδια τους γιατί το χρόνο η Λίβερπουλ θα παίξει. Ναι. Σε τον Κλοπ ρε Σιμάρια τον γουστάρεις για άλλο λόγο. Ναι, γιατί είναι αυτό καλά. Που σου βγάζει, όχι. Α. Εμένα δηλαδή μου βγάζει ότι θα μπορούσε να είναι drummer σε death metal μπάντα. Ναι, καλά, λατρεύει και το metal και είναι, το λατρεύει με τους mates. Δεν τέλος πάντων. Τελείωσε. Έχει αυτές τις γκριμάτσες. Ναι, αυτά. Τη σχολή σε Φερλί που ήταν σε Κροατή. Αυτή η σχολή σε Φερλί. Μισό λεπτό, εσύ έτσι. Τώρα ναι. Πώς νιώθεις, εδώ θέλω να ρωτήσω τον Μάριο και αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Αν πάρεις ο Μουρίνιο, δεν νιώθεις μια ξενέρα σαν ο παδός United? Όχι καθόλου. Και του αγγλικού ποδοσφαίρου. Θα σου πω γιατί. Πας και το αποτέλεσμα πλέον. Θα σου πω γιατί. Ο Μάριος, αν θυμάμαι καλά, τον έκραζε. Τον έκραζε τον Μουρίνιο. Θα σου πω γιατί. Πώς αλλάζει. Εγώ ήθελα Μάρτιν Ονίλ. Και εγώ. Ή Γκόρντον Στράκαν ή Χιούς. Ή Νι Λένον ή Μαρκ Χιούς. Γιατί δεν. Τι έχει γίνει. Όλοι τώρα αυτοί εδώ μου κάνουν το μάγκα ξαφνικά οι Μπάγκερ, οι Μπαρτσελόνες, όλοι αυτοί που δεν υπήρχαν επί 30 χρόνια, 40, δεν υπήρχαν καν, δεν ασχολούμαι με αυτούς. Κάνουν τώρα το μάγκα και βγαίνουν μπροστά με φιλοσοφίες τέτοιες. Ναι, ρε Μαρία, όμως κατά κράτη ο Σάντος δεν μπορεί να δέχεσαι και το ποδόσφαιρο αισθητικά γιατί καταλαβαίνω. Τον ίδιο το Μουρίνιο έκραζε ο Μάριος, τον ίδιο το Μουρίνιο. Δηλαδή θα σου πει κάποιο τώρα φάσκες και αντιφάσκες. Ναι. Περίμενε. Εσύ έκραζε τον ίδιο τον Μουρίνιο. Η United πλέον πρέπει να ζήσει με τίτλους. Α, μπράβο. Κολοτούμπα λοιπόν. Γιατί είναι μεγάλος οργανισμός. Πρέπει να ζήσει με τίτλους. Αναγκαστικά. Κατά τα άλλα δεν με νοιάζει καθόλου αν αύριο πέσει η United. Εγώ έχω πει κάτι. Δηλαδή το είδες και φέτος τα χειρότερα της 20 κύπελλο. Ας υποβιβαστεί η United, ας υποβιβαστεί και να δω πώς θα μείνουμε να ασχολούμαστε. Το έχω πει ειλικρινά. Πάει, εγώ πια μεγάλωσα, δεν θέλω, δεν έχω ταρκά. Εγώ έγινα United όταν είχε να πάρει τίτλο 13 χρόνια. Και έγραψα κοντέρ. Και έγραψα κοντέρ 26. Και πώς δεν έπαιρνε. Παίζοντας μπαλάρα. Με αδερφούς Γκρίνοφ, Τζον Τζόρνταν, Στιβ Κόπελ, Λου Μακάρι, Μάρτιν Μπάκαν. Με αυτούς δεν έπαιρνα τίτλους. Με αυτούς είναι απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό. Στοπ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για τους τελικούς το εξής μόνο. Στο 44 λεπτό δεν δίνει πέναλτι στην ΑΕΚ ο διαιτητής. Στο τελικό. Ο Μελισσανίδης, ο Τζιμπούρ, ο σπρόξιμο στο 34ο. Πεναλτάρα. Ναι. Η ΑΕΚ δεν φεύγει από το γήπεδο. Συνεχίζει, βάζει και δεύτερο. Πεναλτάρα. Μισόρτο. Δεν μπορεί να κρυθεί ένα τελικό σε πέναλτι. Γιατί λες και δεν έχει με του Μάκ. Α το πει το Μάκ. Του Μάκ γιατί. Του Μάκ ήταν 100 φορές το πέναλτι. Λέει αυτό που λέει. Δεν βγήκε η ΑΕΚ και βγήκατε εσείς. Α, μην το πα στην Ιτρικά. Τι Ιτρικά. Δεν είναι τώρα αυτό. Δεν είναι μια φάση για να αποδείξει ότι πρέπει να φύγει από το γήπεδο. Αυτό που σου λέει ο Γιώργο. Γιατί γινόταν στην Τούπα στο 90. Θα φεύγατε πάλι. Θες να σου πω την άποψή μου. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορά του παράγοντα με Μελισσανίδη με το μη παράγοντα που λέγεται Σαββίδης. Στον ορισμό του παπά έπρεπε ο Σαββίδης να κάνει αυτό που έκανε στο τελικό όταν πήγαν να αλλάξουν τους επόπτες στο τρίο της διαιτησίας. Που έκανε ο Μελισσανίδης, το εκεί έδειξε παράγοντας. Ο παπάς δεν έδειξε προηγούμενα με το... Πώς δεν είχε ρε εσύ, όταν δεν είχε τη διακοπή του αγώνα στη λεωφόρο. Βέβαια, με τον Πάουκ δεν έδειξε. Όλοι είναι φίλα προσκύμπτος. Αύριο σφυρίζει στη. Δηλαδή το έδαμε και προχθέ με τον Λαμπρόπουλο. Μισό λεπτό. Αύριο σφυρίζει ο Αρετόπουλος στη Νέα Σμύρνη. Τι θες να με πεις, ότι δεν είναι Ολυμπιακός? Παρκαδόνα Λάρισας. Τι να κάνουμε τώρα. Να πει δεν κατεβαίνω την ομάδα γιατί είναι από την Παρκαδόνα, είναι Ολυμπιακάκιας. Διάλειμμα γραμμές. Όχι, θέλω να πω κάτι, μισό λεπτό για τους τελικούς. Εγώ είδα από θέλω αυτούς... να πω, Τζόρνταν, ότι αν δεν επέμενε ο Μελισσανίδης, σίγουρα και με τις πλάτες του Κοντονίσου συγκεκριμένο θέμα, ο οποίος είναι θεσμός, είναι τα κόσια αλλάζουν με λίγα λόγια, παιδιά, πάρτε το χαμπάρι. Πήρατε χαμπάρι, τι γίνεται, ένα χρόνο σας το λέω τώρα, αλλάζουν τα κόσια. Λοιπόν, και φάνηκε, πάρε, σώρι, λίγο, να προσθέσω, προσθέσω κάποιες ειδήσεις που τα ξέρω πώς είναι. Πάνω σε αυτό που λέει ο Τζόρνταν, φάνηκε ότι την επομένη του τελικού πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δε με και η ανακοίνωση επίσημη του Ολυμπιακού ήταν ότι. Σαν δήμαρχο, σαν σύμβουλο του Δήμου. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν για το λιμάνι. Εντάξει, δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι δεν τον είπαν και ένα, δεν τον είπε και ένα προχώρα σαν γελάει ο κόσμο. Ο κόσμο γελάει. Πολύ μικρή ομάδα, φίλε. Πολύ μικρή ομάδα. Πήγε για διαμαρτυρία. Με δύο φορές σας παίξανε 50-50, χάσατε τα μάτς και γίνατε ρεζίλι, γραφικοί. Τρεις εκεί πέρα. Ο παππούς ο Θεοδωρίδης. Ο φίλος ο Αλέφαντος. Παπάσο, αυτός είναι τώρα τέλος πάντων, μην πάρουμε παιδά. Όλοι γραφικοί εκεί πέρα. Μόλις σας παίξω 50-50, είστε για να γελάει ο κόσμος μαζί σας. Για τους τελικούς. Αποδείχτηκε λοιπόν και οι τρεις τελικοί που παίχτηκαν εχθές. Τέσσερις. Με σήμερα. Όχι, τέσσερις με τη Γαλλίας. Ναι. Λοιπόν, έτσι παίζονται τελικοί. Γηπεδάρες με γεμάτο κόσμο, με suspense, με αυτά. Όχι Ολυμπιακό στάδιο, άδειο γήπεδο. Κατάντια
Και αυτή η κατάντια, από πίσω από την κατάντια, λέγεται Ολυμπιακός. Λέγεται ΕΠΟ, η οποία είναι όπως ξέρουμε του Ολυμπιακού. Και κάτι ακόμα θέλω να πω για το τελικό, αυτό που κρίθηκε στα πέναλτι της Μπάγερ με τη Ντόρτμουντ. Ακόμα μια φορά είδαμε, ρε παιδιά, ότι τα πιο άχρηστα πέναλτι μπήκανε και το καλύτερο πέναλτι, το καλύτερο χτύπημα δεν μπήκε. Του Σοκράτη, πέναλτάρα. Δηλαδή η μαγεία του ποδοσφαίρου. Όλα τα πέναλτι πήγανε πάνω στον τερματοφύλακα, έπεφτε ο τερματοφύλακα και μπαίναν μέσα. Μόνο του Λεβαντόφσκι ήταν πέναλτάρα που πήγε στο δοκάρι και του Σοκράτη του Παπαδόπουλου που ήταν πέναλτάρα χτύπησε το δοκάρι και βγήκε έξω. Του Παπασταθόπουλου, ναι. Διάλειμμα γραμμέ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, access control ηλεκτρομαγνητικές, συστήματα master. Από το 1965, εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-27-27. Λοιπόν, να πω ότι η κυρία Μέρη από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη στην Πορφύρα έχει 30% κάτω τις τιμές. Δηλαδή, τρως, πίνεις 30% μείον. Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Να πάω με Πέμπτη να το κάνουμε το τραπέζι, να σας κάνω. Δεν μπορούμε αυτή την Πέμπτη. Λέω να είναι Πέμπτη, Τετάρτη, Τρίτη. Μην είναι. Ξέρω εγώ, Σάββατο, κύριε Μέρη. Άμα παιδιά, τι λέξη μου άρεσε. Ναι, λέγε. Για τα παιδιά. Τετάρτη, ναι. Παρασκευή στην πόλη μας, ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι. Είναι το πρώτο offside festival που γίνεται στο λιμάνι. Τα παιδιά με την παρένθεση, οι οποίοι στηρίζουν χρόνια τη Μαρμίτα, δεν σχολιάζω, κάνουν μαγική δουλειά. Είναι τα παιδιά που έχουν το INED, το μουσικό φεστιβάλ. Είναι 8 ταινίες, πραγματικά αριστουργήματα ντοκιμαντέρ, μόνο για το ποδόσφαιρο. Έχει Κρόιφ στην Μπαρσελόνα. Ναι. Ντοκιμαντέρε, όχι μυθοπλασία, ντοκιμαντέρε. Άλλο. Την μαγεία του Brian Clough, το I Believe in Miracles, που είναι το θαύμα της Nottingham Forest. Ναι. Έχει για τον Gascoigne, το οποίο είναι το κορυφαίο του φεστιβάλ. Το κορυφαίο. Πότε είναι αυτά? Ξεκινάει Τετάρτη, Γιώργο, τελειώνει την Παρασκευή. Τι είσοδο έχει αυτό? Άλλο. 3,5 ευρώ είσοδο, νομίζω, προπόληση, 4 στην είσοδο, νομίζω θα σε γράψει. Άλλο, τι έχει, άλλο. 8 ταινίες είναι. Έχει το Δημοκρατία και Ποδόσφαιρο για τον Σόκρατες. Ναι. Το τεράστιο Σόκρατες, ναι, ναι, ναι. Μην τα χάσετε. Είναι μοναδικό, πρώτο στην πόλη μας. Τον πάω του Σαββίδη, έχει τίποτα. Κάναν και ο δεν έχει. Πάμε στον κόσμο. Τι κάνει, Σπαρτ. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, Ερακλειδία. Κύριε Κώστα. Έλα, φίλε. Πολύ καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Έχω δύο απορίες και θέλω να μου τις λύσεις εσύ, επειδή δεν είσαι ο παδό. Γιατί άλλοι εντάξει, είναι ο παδό, ο παδί όπω και εγώ. Ο παδό, συγγνώμη, είστε ποια ομάδα? Λοιπόν, απορία πρώτη. Δεν άκουσα. Ναι. Δεν θέλω να απαντήσω. Απορία πρώτη. Ναι. Το φετινό πρωτάθλημα που το πήρε ο πρώτος με το δεύτερο και έχει διαφορά 40 βαθμούς. Ναι. Ολυμπιακός. Ναι. Σ' ακούμε, ναι. Ακούμε. Από το τρίτο 45 και από το τέταρτο 50. Ναι. Μετράει διπλό. Αυτό το πρωτάθλημα που τριπλό, άμα θέλει, τετραπλό, γιατί υπήρχε το καφέ τελευταίο. Είναι ρε φίλε. Ακούς. Επειδή μπορεί να το τελευταίο θα κάνει λίγα χρόνια τώρα να πάρει. Άμα θε κάτω πενταπλό. Αλλάζουν τα κόζα. Αλλάζουν τα κόζα, σου λέει ο Τζόρνταν. Η δεύτερη απορία τώρα. Δεύτερη απορία. Ναι. Η δεύτερη απορία. Θα τα μαζέψω όλα πάνω. 10 στα 10. Ναι. Η δεύτερη απορία. Ναι. Η δεύτερη απορία και μετά απαντήστε γιατί δεν σα ακούω καλά. Ναι. Εάν φέρω μαζί μου και εγώ τα κύπελα όπως τα έφερε ο ΑΕΚΣ, τα οποία είναι 27. Ναι. Αυτό είναι τίμιο όμως, τίμιο, ναι. Κύπελο είναι. Ναι. Και αυτός η καταλήγηση. Τίμιο είναι, τίμιο. Και 43 τα πρωταθλήματα που κάνουν 70. Ναι. Τίμιο είναι όμως αυτό. Στο τραπέζι. Δεν χωράνε. Δεν χωράνε. Άμα είναι να φέρεις κύπελα σαν του Κολοκοτρονοτσίου αυτό που πήρατε εκεί κάτω, μην το φέρεις. Όχι ρε, δεν χωράει. Ο Βρέτος ξέρει τι απάντησε. Ο Βρέτος στους παίκτες της Αποδητήρα ξέρει τι απάντησε. Ο Βρέτος γιατί καλά το παραμύθι με το Σιδηρόπουλο και τον Δράκο. Αφού δεν χωράει στο τραπέζι δεν έρχομαι. Ο Βρέτος κατέληξε στα Αποδητήρα και είπε στους παίκτες σου ότι έχετε μεγάλες ευκαιρίες. Σύλλη ξανθιά. Επόμενη. Μάλιστα. Έλα φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Πάω. Καλημέρα. Από Ασπρόμαυρη Καλυθέα. Καλυθέα. Σικές.
Ναι, καλλιθέσκες, ναι. Θέλω να πω μια κουβέντα στον κύριο Τζόρνταν. Εδώ είναι, εδώ. Μια ερώτηση που κάνω. Ναι. Τζόρνταν, αγόρι μου, οι νεκροί προχωράνε. Άσε λοιπόν τους νεκρούς να προχωράνε, άσε να τους προχωράνε, να ερχόσατε όλοι. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω. Πες μου, τι σημαίνει αυτό που φάει. Να ρωτήσει, τι σημαίνει, θα ξέρεις κυρία Σταμάτη, θα το καταλάβει τι σημαίνει. Όχι, συγγνώμη. Να μην ασχολείται ο Τζόρνταν με τους νεκρούς. Και λέω, ας δώσει ο Ρέμος από τα χρήματα που θα δώσει ο δικός μας, κάνα 22.000 να τα πάει στο επόμενο ραντεβού. Επειδή είσαι παοξής, θα σε κάνω εγώ μια ερώτηση. Κομμένα νερά, τηλέφωνα και τα υπόλοιπα. Κάνει αύξηση με το οικό κεφαλαίο ο Σαββίδης, βάζει 8 εκατομμύρια. 5 θέλει ο Ηρακλής να σωθεί και 2 θέλει ο Άρης. Γιατί δεν τα παίρνω και να σωθούν και οι δυο. Άρε μεγάλο καπέρε. Που έχεις πατήσει ούτε φιλτέρ, ούτε χορτάρι δεν φύτρωσε. Να τον διώχνανε με τα κλειστά. Να τον διώχνανε στο ρωσό. Κομμάτι το χορτάρι είναι εκεί που είσαι. Το κακό είναι ότι σε αυτό το κομμάτι. Λόψυχε εσύ. Εσύ τώρα εδώ. Είμαι πάνω φίλε. Είσαι πάνω. Είσαι πάνω. Είμαι καβάλα άλογο. Είσαι καβάλα άλογο. Οπότε κάνω το παιχνίδι μου εγώ. Συγγνώμη, ο Ηρακλής και ο Άρης θα θεωρήσει άλογα μουλάρια είναι αυτά. Καβάλα άλογο. Είναι καβάλα άλογο. Ναι. Μετά το Λιτόχωρο. Δεν υπάρχει. ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε Θεσσαλονίκης. Ναι. Ούτε. Ούτε μόνο πανελλήνιος. Ο ΠΑΟΚ είναι παγκόσμιος. Παγκόσμιος. Έχει ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Αυτός μετά και... το Λιτόχωρο δεν υπάρχουν οι άλλοι φίλε. Με το φυσικό απακρίβεια. Από το Λιτόχωρο και πίσω. Εγώ για μένα μιλάς. Ναι, από το Λιτόχωρο και πίσω. 140 τόσους συνδέσμους. Η μισή και παραπάνω είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Κάτσε ή κι άλλο. Να μαθαίνετε. Έλα φίλε μου. Λοιπόν, να καλωσορίσω και τον κύριο Ασλαμά και τον κύριο Ολλανδό, επειδή δύο εβδομάδες δεν είχαν τα κότσια να έρθουν. Ήρθανε σήμερα γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε στο κύπελλο. Να πούνε για τον ΠΑΟΚ. Τι να πούνε, εμένα μ' άκουσες να μιλάω για τον ΠΑΟΚ. Εμένα μ' άκουσες να μιλάω τώρα. Όχι, σήμερα τώρα που συζητήσαμε για τον ΠΑΟΚ, μίλησα. Στο διάλειμμα μόνο έλεγε για κάποιους ανθρώπους στον ΠΑΟΚ που ήταν φυλακή, πήγαν φυλακή, θα πάνε φυλακή. Έλεγε στο διάλειμμα, δεν είπε. Στο γυαλί δεν είπε τίποτα η αλήθεια. Στο διάλειμμα δεν ακούω τίποτα, δεν μπορώ να ακούσω τίποτα, αλλά τους άκουσα στην αρχή. Που λέγανε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και ιστορίες. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ λένε κάθε εβδομάδα. Μόνο για τον ΠΑΟΚ, εγώ άκουσα να πω κάτι σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Και εγώ. Τι λες, φίλε. Ναι, είπατε ότι θα μείνει ο Ήβης Κατάνια για τον ΠΑΟΚ. Όχι, θα μείνει. Αν μείνει ο Ήβης Κατάνια, μια χαρά. Ρε φίλε. Και για τον ΠΑΟΚ. Σήμερα η Κατάνια μου πήρε το κύπελο. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Κατάνια. Να μην το ρωτήσει. Πάμε επόμενη γραμμή. Τι να το ρωτήσει. Ο ΠΑΟΚ στην πόλη του είναι πρώτο. Όχι στην πόλη, σε όλη την Ελλάδα. Στο πήρε, πήρε η Άρη το κύπελο. Του έκανε τσαμπουκά, του έσπασε το αίτητο και αυτοί χαίρονται με τον Άρη και τον Ηρακλή διότι. Ναι, αγόρι μου να σου πω. Ο Άρης και ο Ηρακλής είναι για γέλια είστε. Ερώτηση. Άκουσε με λίγο όμως. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Βεβαίως. Οπαδικά όμως παιχτήκαν δύο μάτσα. Γιατί εκεί βρεθήκαμε με τον Πάο φέτος. Πόσο βαθμούς πήρε ο Πάο και πόσο ο Ηρακλής. 4-1. Ωραία. Λοιπόν. Τι λοιπόν, ο πεθαμένος κλάνει ή δεν κλάνει. Κλάνει ο πεθαμένος με. Λέω. Αλλά που πήρες αυτούς τους βαθμούς και σώθηκες. Εγώ σώθηκα. Είχα άλλους 15 βαθμούς διαφορά από τον Παναγικό. Όταν τους πήρες. Είχα 30 και ο Παναγικός 14. Σταμάτησε. Θα κάνω μια ερώτηση. Μισό λεπτό, μισό, περίμενε. Δηλαδή, σε κάνω μια ερώτηση. Θα στην Τούμπα, επεφτά. Δηλαδή, εγώ σου να. Δηλαδή, συγγνώμη, ρε Ολλανδέ, τώρα ώρες δηλαδή, μανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δηλαδή, αν κέρδιζε τον Ολυμπιακό φέτος δύο φορές, σε έπαιζε, έκανε 100 ευκαιρίες και έβαζε εσύ τα γκολ. Θα σου καλύτερο, δηλαδή. Τι λέτε, ρε. Επόμενη γραμμή, φτάνει. Φτάνει, άλλο καλύτερο, άλλο αν ο πεθαμένο κλάνει. Λέγε, κλάνει. Εδώ το εξορομιώνει. Πάμε. Καλησιά. Εγώ δεν θα έλεγα πεθαμένος κλάνει. Πάμε. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Μίλα. Αδελφέ, καλημέρα, μίλα, μίλα. Μίλα ρε, μίλα. Πάμε επόμενη. Μπουφ. Ναι. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, ναι. Ναι. Ναι, μ' ακούτε, Κώστα. Ναι. Κοίταξε, θα μιλήσω πρώτα, φίλε Τζόρνταν. Λέγε, σε ακούμε. Για τον φίλο μας τον Αλέβαλο, αυτό το γραφικό ηλίθιο. Λοιπόν, Βιερίνια. Καλά το ηλίθιο, τον ένα τον έλεγε χοντρό και τον άλλο τον έλεγε αργό. Χοντρός ήταν τότε, ψέματα λέει. Όσο όλος Ολυμπιακός. Ψέματα λέει. Στη χρηματαγορά, αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο παγκόσμιο
ποδόσφαιρο, κοστολογούνται στα 50 εκατομμύρια. Για ποιους λένε, η ψή, ο Βιερίνα και ποιος? Ποιος άλλος? Ο Λούκας. Αλήθεια είναι. Ο Λούκας. Α, και ο Λούκας. Οι δύο, τον ένα τον έλεγε ο Χοντρό. Ε, ήταν, όταν τον έλεγε ήταν, φε. Δεν ήταν γρήγορος δηλαδή. Ήταν χοντρός, όταν τον έλεγε. Ασλαμά, εσύ είσαι η κυρία Πασχαλέρη, η οποία κρατάς, ας πούμε, το πόσο χοντρός είναι, ε. Φίλε, πλάκα μου κάνεις! Τον είχα δει έξω και τρόμαξα τότε που ήταν. Μεγάλε που τον είσαι και τρόμαξε. Όταν πήγε Γερμανία για να πάει πράγματι, τι λέει! Λοιπόν, θα απαντήσω στο φίλο που λέει. Φίλε, κάτσε λίγο. Ο Αλέφαντος έχει μια εκπομπή και έχει τα κουμάντα του Ολυμπιακού. Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε καμιά 50 εκπομπές που κάνουν τα κουμάντα του ΠΑΟΚ. Είναι λογικό όταν είσαι Ολυμπιακός, είσαι ΠΑΟΚ, είσαι ΑΕΚ, θα μιλήσεις με οπαδικό μανδύα για το. Σηκώ, θα τον Αλέφαντο τον ακούμε για τις αναλύσεις του. Όχι, ναι. Ο Αλέφαντος, φίλε, να φανταστείς, πήρε 19 πρωταθλήματα Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πήρε 19 πρωταθλήματα τα τελευταία 20 χρόνια και ο Αλέφαντος ήταν αυτό που έχασε το πρωτάθλημα. Ο Αλέφαντος είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ τώρα. Ήταν 65 εκατομμύρια. Ήταν 65 εκατομμύρια. Κάτσε ρε φίλε. Μα χοντρό τον έλεγε και ο Ρατόπουλος. Ο Αλέφαντος ρε φίλε το είναι εκεί πέρα να ακούμε και γλύφει τώρα. Άστον τον Αλέφαντο, το ξέρουμε. Εγώ ξεκίνησα τη συζήτηση. Ναι, σε ακούμε, ναι. Τζόρνταν, άκουσε λίγο. Αργά το πάει. Πιστεύουν ότι θα μείνει ο Ήβης προπονητής. Ναι. Από όχι. Όχι, εγώ δεν είπα. Λέω ότι αν μείνει μια χαρά τη βγάζει φθηνά. Αυτό δεν είναι μια χαρά, φίλε μου. Ορίστε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν από πίσω προπονητές. Μην τον κόβετε, αργός είναι. Μην τον κόβετε, αργός είναι. Λέγε ρε φίλε, ναι. Ναι, δεν θα είναι ο Ήβης προπονητής. Πρωταρχής προπονητής. Ωραία, ποιος. Αν 1% μείνει, θα βγεις όμως να πεις. Α, έμεινε. Ναι, να σου πω κάτι. 1%! Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι υγιέστατος, δεν χρωστάει κανέναν. Όχι, όχι. Δεν αυτό τους πειράζει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι υγιέστατος, φίλε. Η πορεία δεν χρωστάει. Δεν είναι υγιέστατος. Θα το κάνω μια ερώτηση στο φίλο. Και αυτή τη στιγμή το τι προϋπολογισμό θα κάνει, είπε ο Τζόρνταν προηγουμένως. Έκανε άπηση συμμετοχικού κεφαλαίου 8 εκατομμύρια. Ποιο το ξέρει αυτό, φίλε. Αυτό δεν φτιάχνει ομάδα, φίλε. Λογιστικά φίλε, αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Φίλε, αυτό. Ότι έπεσες έξω στις μεταγραφές. Αυτό δεν φτιάχνει ομάδα. Θέλει να πάει να κάνει κάτι να δεν μπορεί. Αυτό δεν φτιάχνει ομάδα, φίλε. Δεν φτιάχνει ομάδα αυτό. Ο Σαββίδης και ο Πατατούδης στη Θεσσαλονίκη ξεφτέλησαν τους ανθρώπους που γύρω από τον ΠΑΟΚ βρίσκονται και όταν βρούνε λεφτά, τα λεφτά πηγαίνουν δεξιά και αριστερά και η ομάδα βγαίνει τέταρτη και δηλώνει Ιντερτότο και βγαίνει τέταρτη με τον Πανιόνιο. Αυτό απέδειξε ο Σαββίδης. Τι απέδειξε αυτό, απέδειξε ο Σαββίδης. Ναι, ο Πατατούδης και ο Σαββίδης, τα λεφτά του ΠΑΣΟΚ και τα λεφτά του κυρίου Σαββίδη είναι ένα μεγάλο ποσό. Για μένα ο Σαββίδης ξόδεψε πιο πολλά το Μαρινάκι. Αλλά δουλειά δεν έγινε. Πώς δεν έγινε? Δεν έγινε. Μόνο στο αγωνιστικό είναι το πρόβλημα, το οποίο θα γίνει και αυτό. Δηλαδή, ο Σαββίδης είναι ικανός να πληρώσει μια γιορτή αντί για 50 χιλιάρικα, 350. Να πληρώσει ένα γάμο αντί για 100 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο. Να πληρώσει ένα παίκτη αντί 300 χιλιάρικα, 800. Αυτό κάνει. Για πες. Κύριε Ρατόπουλε, ναι. Δεν θα το αναλύσουμε αυτό. Ναι. Όλοι οι παίκτες που ήρθαν με συμβόλαιο 4 χρόνια. Ναι. Όλοι είναι κάτω των 25. Έτσι, ναι. Λοιπόν, κάνουν δεν κάνουν. Εντάξει, ναι. Δεν είπα εγώ ότι όλες τις μεταγραφές κάνουν, αλλά οι κινήσεις του δεν ήταν κινήσεις οι οποίες ήταν έτσι, κινήσεις πανικού. Συμφωνώ. Δείχνει ότι δεν αγαίνει ομάδα. Αν αγαπούσατε τον ΠΑΟΚ και το μάρι σας, θα βγαίνατε μπροστά, θα λέγατε το Σαββίδη ότι ξοδεύεις άσκοπα χρήματα που δεν πιάνουν τόπο. Εντάξει, αυτό έγινε στον ΠΑΟ. Το είχε επιτελείο από πίσω του. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι ο Μελισανίδης είχε ένα επιτελείο και το έπιανε 10 δραχμές και γινόταν χρυσάβι και ο Σαββίδης πιάνει 1000 δραχμές και γίνονται σκατά. Αυτά ξέρω εγώ. Πάμε σε αυτό το κομμάτι να μιλήσω με νούμερα. Να μιλήσεις. Έχει πάρει το σημείο στο 80.000. Ναι, να μην διακόψω το θέμα. Ναι, αφού δεν θα μιλήσουμε με νούμερα, η ΑΕΚ Ολυμπιακός είναι από τις ντροπές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βρε είναι! Πήρε πρωτάθλημα, ένα και άλλο πήρε κύπελο. Σε νοιάζει εσένα με είναι ντροπή. Σε νοιάζει με είναι ντροπή. Πριν 3 χρόνια αδειοδότηση επί Νικολαίδη, δείχνοντας ότι υπάρχει, ότι χρωστάει ο Ψωμιάδης, λεφτά τα οποία δεν τα εισπράξει, δεν πρόκειται να τα εισπράξει. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός επί Κοσκοτά 20 δισεκατομμύρια δραχμές
δεν πληρώθηκαν ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, μη με μιλάς εμένα. Αυτή τη στιγμή, το μη με μιλάς εμένα, μιλάω μεταφορικά, έτσι, ναι. Δεν μιλάω σε σένα, φίλε Κώστα. Ναι. Λοιπόν, για ομάδες όπως η, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, η οποία εκτός τα 140 εκατομμύρια της ΕΝΙΚ, άλλα 15 εκατομμύρια τα οποία χρωστούν στους τρίτους, τη δίνουν και 30 εκατομμύρια όταν βγήκε η Ραχίλ Μακρύ και είπε ότι το γήπεδο έχει γίνει υπερτιμολόγηση. Θα οικονομήσω με τις ανήθειες. Λατρεύω Ραχίλ, αρρωσταίνω. Κοίτασε κάτω ρε Λάμα, εσύ αρρωσταίνεις με γυναίκες οι οποίες έχουν προσωπικότητα. Όπα, ο Γιώργος μίλησε. Ραχίλ είναι γυναικάρα. Ο Γιώργος μίλησε, αλλά συμφωνώ κι εγώ. Ότι... Ραχίλ Μακρύ, αρρωσταίνω. Άρρωστα, άρρωστος. Η ΑΕΚ πήρε το κείμενο και καλά έκανε και το πήρε. Τώρα ρε Ασλαμά, λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, και τελειώνουμε αυτό. Ρε Ασλαμά, το λέω έτσι. Ναι, βρε, κατέβασε, εντάξει. Κατέβασε ομάδα φιλικού. Ορίστε, κράτος. Δεν κατέβασε ομάδα κανονική. Ολυμπιακός. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ολυμπιακός. Όλα εσείς τα μετατρέπετε. Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Έτσι είναι. Αδερφέ, ναι. Εγώ κάτσα εδώ το τελικό. Ότι ομάδα, ο κατέβασε ομάδα φιλικού. Να μιλήσω. Και βλέπω τη σύνθεση. Και λέω στο γιο του, το παλικάρι του Βεντούρη που έχω δίπλα μου στην εκπομπή το βράδυ, που έχω πει στο ραδιόφωνο και είχαμε ένα δεξιά της Ελλάδας επιθέσει. Και λέω, συγγνώμη, τι έβαλες παλιό μάτς. Μου λέει, φελώσε, το τελικό λέει έβαλα. Βλέπω κάποιοι Ερνάνη, κορυφή Πουλίδο, τον Ντουρμάζ στις κερκίδες, Καμπιάσο στον πάγκο, Τσόρι στον πάγκο, Ιντέγε στον πάγκο. Συγγνώμη λίγο, Μάρι, εκτός από τους τρεις που είπες, συγγνώμη λίγο, φίλε. Φίλε, συγγνώμη λίγο, ένα δευτερόλεπτο πάνω σε αυτό που είπε ο Μάριος. Εκτός από τους πρώτους τρεις που είπες, Μάρι, τον Ντουρμάζ, τον Ιντέγε. Αυτός που λέει προπονητής είναι αυτός της κερκίδας, ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που είναι στον πάγκο. Γιατί όλη η κερκίδα λέει γιατί βάζει αυτόν και δεν βάζει εκείνον. Φέτος Μάριο Φορτούνης είναι βασικός. Λοιπόν, και γιατί παίζει αυτός και δεν παίζει εκείνος. Ναι, σωστό. Δηλαδή τώρα, αφού είμαστε τώρα... Σωστό. Ναι, ωραία, όλοι αυτοί μαζί. Όπου δεν βάζουν, θα βάζουν και βάζουν τον Τζόρι. Μιλάτε όλοι μαζί. Μιλάτε όλοι μαζί, γαμώ. Δηλαδή το τελικό. Τι είχε κέρδισε η ΑΕΚ, φίλε Αθλάμα. Α, είπα εγώ, άκουσα να λέω ότι κέρδισε άδικα η ΑΕΚ. Πώς το είπα αυτό. Αφήνουν να υπονοηθεί ότι η ΑΕΚ είχε καλή μεταχείριση από τον Ολυμπιακό. Επόμενη γραμμή. Αυτό αφήνουν ένα υπονοητικό. Όχι, εγώ θεωρώ ότι απλά ήταν προπονητική αφέλεια του Σίλβα, ότι αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι ο Ολυμπιακός πάντα είχε μέτριους προπονητές, αλλά λοιπόν, επειδή. Ναι, Γιώργο, δεν υπάρχει προπονητής, είπα, το αποδείξε με την Άρσεναλ. Εννοείται αυτό. Με εξαίρεση για μένα από την παντοκρατορία του Ολυμπιακού, με εξαίρεση τον Βαλβέρδε και τον Μπάγεβιτς, κανέναν άλλο προπονητή δεν θα ήθελα να έχω την τέτοια. Κανέναν άλλο προπονητή δεν θα ήθελα να έχω στην ομάδα μου. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Ο Γιώργος είμαι, ο φοιτητής από την Πάτρα. Καλώς τον. Την Πάτρα, ο φοιτητής. Πάτρα, ναι. Τι ομάδα. Ο παδός Γιώργο, καλημέρα. Ολυμπιακός, είχα πάρει και την προηγούμενη. Ο παδός του Ολυμπιακού από τη Θήβα, έτσι, ή από την Πάτρα. Από Πάτρα, είχα πάρει και την προηγούμενη. Ναι, εντάξει. Έλα. Τι έγινε, ο Μπακασέτας λέει θα πάει στην ΑΕΚ τελικά. Κάποιοι δεν πρέπει να πάει. Αυτή είναι άρρωστο χανούμι, να ξέρεις. Δεν άκουσα. Είναι άρρωστο χανούμι, Μπακασέτας. Δεν ακούω, ρε φίλε. Καλά, δεν ρώτησε αυτό όμω. Εντάξει. Δεν ακούς γιατί είναι τα καλώδια εδώ. Τέλος πάντων, συνέχισε, φίλε. Έλα, να για πες μου, σένα θα ακούω, πάμε. Ο Μπακασέτας, φίλε, από το Μάνταλο είναι καλύτερος. Δεν είναι χειρότερος από το Φορτούνι. Ο καλύτερος σιουτέρ του πρωταθλήματος Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας δεν είναι χειρότερος από το Φορτούνι. Όπα, μικρή ένσταση. Τεχνικά τον περιμένω. Σε πράγματα, σε αυτά, σε υποδοχή. Μ' αρέσει, συμφωνείς όμως ότι είναι ο καλύτερος σιουτέρ του πρωταθλήματος. Σουτέρνε. Βγαίνει καλύτερα. Να είναι καθαρό φως. Εάν έχει ένα-δύο εξτρέμ που κλείνουν μέσα και ένα αμυντικό χαφ που να ξέρει λίγο μπάλα, μπορεί να χωθεί δεύτερο σέντερ φορ. Σταμάτα λίγο, ρε. Εάν λέω οι εξτρέμ κλείνουν λίγο μέσα. Είναι δηλαδή μπαλαδόρι. Πώς κάνει ο Φουστέρ στα νιάτα του που έκλεινε. Μπορεί κάλλιστα στην πάση. Άστο λίγο ρε Φουστέρ. Γαμώ τι. Τι μου γαμώ. Γαμώ τι. Στο διάλο γαμώ. Μη μιλάτε όλοι μαζί ρε. Λοιπόν, ωραία. Μπορεί λέω, όταν κλείνουν οι πλαϊνοί προς τα μέσα, ένας κόφτης να ξέρει μπάλα, λίγο. Μπορεί να βγει δεύτερο σέντερ φορ με οποιοδήποτε είναι και να κάνει πολλά γκολ. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Σπάστα όλα. Σπάστα όλα.
Νίκο, ας το προηγούμενο λίγο ρε που το είχες. Δεν μπορεί. Ναι ρε Νικολάκη, και το καλύτερο μήνυμα. Δηλαδή είχες ένα άλλο, μια άλλη ώρα. Δεν φταίει αυτός, δεν βγάζει αυτός τα μήνυμα. Αυτός τα ελέγχει. Θέλει κανένα τέταρτο να λέξει ένα μήνυμα. Το μελετάει από εδώ, το μελετάει από εκεί. Εντάξει, μόνο του. Μα τι, φτωχό παιδί. Ήταν, εντάξει. Χαζό είναι λίγο. Καλό, χρυσό είναι. Τίμιο, εργατικό. Μάρια, ένα θέμα για σένα για την εκπομπή σου. Ναι. Παρατήρησε στο τελικό. Παρατήρησε κανένα. Όχι, κύριε, μην μιλά από όξιδε. Στο τελικό. Στο μη πάρε. Στο μη πάρε. Μην κόψει τα σύνορα. Τη ΑΕ. Δεν βρίσκεται πολύ με τα μηνύματα. Μην το θυμώνει. Ναι, εντάξει, εντάξει. Μπορεί να είναι και κουιζάκι καλό. Τι, να μου το πει. Μην το θυμώνει. Λέγε. Θε να σου πω τώρα ή στο διάλειμμα. Με το διάλειμμα. Πάμε. Μην τον αγχώνει. Κάνε καμία πρόβλεψη με λέει ο κομμουνιστή για πάω πανιόνιου. Πού παίζουν. Νέα Μέλη θα πέσει τόσο ξύλο. Θα πέσει τόσο ξύλο, θα πάρει ο Πανιώνιος 1-0. Ο Πάο κάνει παίξει μπάλα, δεν φοβάται δεν τίποτα. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι θα πέσουμε 12 εναντίον 10, διότι ο Τζαβέλας είναι, έχει γνωστή συμπάθεια στο σε αυτό το σωμάτι. Μην είναι τον έχετε, κρίμα είναι, φίλος του Τζόρνταν. Να, ναι, καλά. Όχι φίλος του Τζόρνταν, δεν είναι φίλος. Δεν μου λες κουμπάρος ποιος θα είναι. Πέρσι έκανε τα πάντα για να σωθεί ο Πανιώνιος. Κουμπάρος ποιος θα είναι, ρε. Ο Τζαβέλας, ο Πανιώνιος Πάο, κόβε αυτό πανιώνιο. Ποιος θα κουμπάρος. Δεν ξέρω, φίλε, που... Δεν θα είναι ο Τζαβέλας, αμαρτία. Άμα τον πουλήσει τον Τζαβέλο μικρός θα είναι αμαρτία. Αφού είναι κολλητάρι. Τον κάλε στο γάμο. Γιατί οπωσδήποτε, τι, αφού είναι κολλητή. Τι. Αριστερός ψάρτης. Τι. Κακό είναι. Φίλος του, τους φίλους τους διαλέγεις ρε φίλε, δεν σε κάνει, το διώχνεις. Δηλαδή, τους συγγενείς τους δίνουν υποχρεωτικά, τους τρως τη μάπα. Γιατί τους φας τη μάπα. Γιατί τι τους κάνεις. Δεν τους μιλάς. Δεν τους μιλάς, αλλά είναι συγγενείς σου. Και τι έγινε. Η συγγενείς σου είναι. Συγγενείς σου. Υπάξουν, άμα συμβεί κάτι κακό, θα έρθει αυτός. Ή θα πας έτσι. Ναι. Συγγενείς είναι. Ναι. Το φίλο λες, δεν τον πηδάς να πούμε. Πάμε. Πάμε. 3-0 τελικό η Μπαρτσελόνα. 2-0. Α, 2, συγγνώμη. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Άλμα. Καλησπέρα. Ναι. Μπάμπης Παοξής. Μπάμπη. Μπράβο ρε Μπάμπη, έτσι, έτσι. Να δείτε τι ομάδα είστε, μπράβο ρε Μπάμπη. Μπάμπη. Ποια περιοχή Μπάμπη, αν επιτρέπετε. Κορδελιό. Λοιπόν, ένα σχόλιο θέλω να κάνω πάνω σε αυτό που είπε ο Γιώργος στην αρχή. Ότι πότε θα δούμε στην Ελλάδα τελικό με ομάδες τύπου Crystal Palace. Έχουμε δει. Είδαμε, πέρυσι την Τζάμπη. Ναι. Αστέρα. Πανιόνιο, Αστέρα. Ιωνικός Παλιόνιο. Καστοριά. Καστοριά, Ιωνικό. Το κακό είναι όμως ότι τα μετράς και τα θυμάσαι. Δόξα δράμα πιο παλιά. Και για να γίνει αυτό. Ναι, και για να γίνει αυτό, αυτός που θα μείνει απ' έξω από τους μεγάλους μένει κάπως. Ξέρεις, πρέπει να τον πετύχεις κανένα σε φοράκια αυθαρσία. Θα πέσει η διαιτησία, ο ένας πάντα θα είναι Ολυμπιακός, ξέρω εγώ. Είμαστε από τα λίγα πρωταθλήματα. Θα παίξουν οι μεγάλοι όλοι μεταξύ τους. Λέγε. Και η Λάρισα, θα πει απέναντι στον Παναθηναϊκό πριν λίγα χρόνια. Μην πας σε... Παιδιά, ξεχνάτε ότι όλα αυτά ήταν μονά παιχνίδια. Σε διπλά παιχνίδια δύσκολα βγάζεις έξω. Μπράβο. Άρα, γεια σου. Ήταν ένα μάτς και πήγαινε να παίξει, ας πούμε, για να σου δώσω να καταλάβεις ο άλλος μέσα στην καρδίτσα. Και έριχνε 800 κιλά νερό και το γήπεδο ήταν χώμα. Και με μία κεφαλιά στο 90 έκανε ο άλλος μία σέντα και πήγαινε και καρφόταν όταν η μπάλα μέσα και ψαγνώσουν να δεις πως π.χ. ένα μάτσου λέω. Τώρα πλέον αυτό δεν γίνεται. Γιατί μετά θα πας στην έδρα του άλλου και θα πας τέσσερα. Δεν θέλει έπορες να πας. Δεν θέλει έπορες. Ακριβώς. Δες τι γίνεται με τη Β' Εθνική. Και τα κανάλια. Δεν επιτρέπεται να παίζουν μέσα πάνω από δύο ξένοι. Ναι. Θυμάσαι με τον Ηρακλή τι έγινε στην πορεία μας. Έτσι. Για όλους. Όχι. Το θέλετε ή δεν το θέλετε αυτό. Το θέλει. Να ρωτήσω και κάτι άλλο που θέλω και η Κωστή, να σε ρωτήσω. Πάντως στην Ελλάδα, Καστοριά, Δόξα Δράμας, Πιερικός, Λάρισα, Όφη, Πανιόνιος, Ιωνικός, Ατρόμητος. Εγώ προσωπικά δεν έχω θέση, δεν μπορώ να δω, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να κάτσω να δω ελληνικό τελικό Βέρεια Λεβαδιακός. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν. Γιατί ρε φίλε, δεν είναι. Όχι, δεν είναι, δεν μπορώ να το δω, παιδιά, τι να δω τώρα. Δεν αγαπάς το ποδόσφαιρο. Δεν αγαπάς την μπάλα, όντως ρε φίλε. Σου, δεν αγαπάς το ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό, Δημό, δεν μπορείς να το δεις, αλλά άμα ο τελικός κυπέλου. Ο τελικός. Ναι, δεν θα κάτσω να το δεις. West Ham Southampton δεν θα κάτσω να το δεις. Τι λες, ρε φίλε. Επίσης δεν είναι κριτήριο αν το δουν κάποιοι άνθρωποι. Έτσι. Τότε καλονίστα, τι κάνουμε τότε. Άμα δείτε όλους τους τελικούς που έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ναι. Εδώ και χρόνια από τότε που έχει, ναι. Ποτέ δεν θα δεις έναν τελικό με δύο μικρές ομάδες. Όλο πάντα είναι μία μεγάλη μέσα. Η μοναδική φορά που ομάδες της Αθήνας έλειψαν από τους προημιτελικούς σχεδόν είχαν αποκλειστεί και οι τρεις ήταν τη χρονιά που είχε πάρει το κύπελο Ηρακλής, που ήταν το λεγόμενο Βόρειο Κύπελο. Μπράβο. Που ήταν ο ΠΑΟΚ, τα Γιάννενα, δεν υπήρχε καμιά μεγάλη. Είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός, είχε αποκλειστεί από τα Γιάννενα, εμείς είχαμε αποκλειστεί πάντα. Τι λέτε,
Τι λέμε! Στο τελικό! Όχι, όταν το είχε πάρει, συγγνώμη. Όταν το είχατε χάσει από τον Όφη το 87. Στο τελικό, κύριε Γαλαδιάδα, στο τελικό με τον Ολυμπιακό το πήρα μέσα στην Αθήνα. Εντάξει. Όχι, όχι, λέω και το 87. Άλλο για το 87. Δεν κρυβόταν κομπλόγρια, το πήρε 4-2-8-2 έπρεπε να λήξει και το πήρε στα μπέναλτ. Τι να κάνω. Ναι. Έλα, Κωστή, μ' ακούς. Σ' ακούω. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι άλλο. Εκεί λέει ο Τζόρνταν τώρα, αλλάζουν τα κόσια στην ΕΠΟ. Ναι, τα παίρνουμε μηχανής, ναι. Τόσα χρόνια τα βαζί στο πρωτάθλημα, ξέρουμε ποιος ήταν. Ναι. Πλέον ποιος θα γίνει. Ο Μελισσανίδης. Αφού αλλάζουν τα κόσια. Εδώ. Εσύ ρωτάς ο Ραμπίπουλος απαντάει τώρα. Ποιος λες εσύ να γίνει. Λοιπόν, θα γίνουν αυτοί εδώ. Εσύ τώρα, κοίταξε. Αυτοί με 65 εκατομμύρια εσύ δεν μπορείς να κάνουν ομάδα. Τα βαζίδες θα γίνουν. Εσύ ρωτάς τώρα ποιος. Και ο Ραμπίπουλος λέει θα γίνει. Θα. Μένουν, ναι. Το θα το έχουν σπείρει, το θα ξέρεις. Τι χάσμα. Είναι χρόνο. Θα το δείξει ο χρόνος ποιος θα είναι. Μπορεί ποιος να καθαρίσει, είναι, ρε. Ποιος θα είναι, ρε. Μπορεί να καθαρίσει, ρε φίλε το ποδόσφαιρο. Δεν καθαρίζει το ποδόσφαιρο. Δεν καθαρίζει. Εμένα σήμερα ήμουν κάπου. Δεν καθαρίζει αυτό με τίποτα. Μόλις ήμουν με ένα φίλο μου Ολυμπιακό σήμερα κάπου. Ναι, ναι. Και ξέρεις τι μου είπε. Επιτέλους πρέπει να καθαρίσει, λέει. Να δω, λέει τώρα, θα το καθαρίσω το ποδόσφαιρο. Αυτό είδε τώρα, πήρε χαμπάρι να το χάσουνε. Τώρα θέλει κάθαρση αυτό. Σχέστηκε τώρα. Ναι. Άσε το λέω τώρα 30 χρόνια, μετά από 30 χρόνια το καθαρίζουμε. Γιατί το καθαρίζουμε τώρα δηλαδή. Εσείς θέλατε πάντα το ποδόσφαιρο καθαρό, υπάρχουν. Όχι, αυτό δεν σε λέει. Κοίταξε να δεις. Ο φίλαθλος πάντα θέλει το ποδόσφαιρο καθαρό. Ο παδός και αυτοί που διοικούν δεν το θέλουν καθαρό γιατί είναι συμφέροντα. Είναι συμφέροντα. Εσύ τι είσαι, φίλαθλος ή ο παδός. Όλοι οι φίλαθλοι. Εσύ τι είσαι. Όλοι είναι ο παδί, ρε φίλε. Καληνύχτα. Όλοι είναι ο παδί. Διάλειμμα και πάμε στις επόμενες γραμμές. Θέλει το ποδόσφαιρο. Πλοτερορίτσα. Φώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσερη γωνία. 231-085-2727. Άντε ρε με τον Χριστοφιδέλη τώρα πάμε στον κόσμο. Καταρχήν έπαιζε 20 χρόνια στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρει, δεν ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρω εγώ από βόλες. Δεν ξέρω κόσμος γιατί λέτε. Πάμε κόσμο, ναι. Ναι. Έλα ράπ. Έλα φίλε. Αν μου ξανακλείσω τηλέφωνο σου κάνω το στούντι πατάκι. Τι λέει, θα σου έλεγα τι θα μου κάνει. Πάμε, πάμε στον άλλο. Αλλά δεν μπορώ να σου πω γιατί θα με ρίξει πρόσημο το ραδιοτηλεοπτικό. Άμα θες να με βρεις, έλα σε κάτσου κάτι μπουνιά, σε κάνω τα μάτια γαρίφαλα και μετά τα αματρέχουν στα δικαστήρια. Κάτι γαρίφαλα που θα γίνουν τα μάτια σου. Σαν το γαρίφαλο που φορούσε ο προπονητής Crystal Palace. Ναι, ναι, τέτοιο γαρίφαλο θα γίνει το μάτι σου. Σε πρίξω τα όλη θα σε κάνω. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα σε κάνω και θα σε ράνω. Έλα, κάνε με άμα σου βαστάει. Φάζει και μια στορόπαλα εδώ ανάμεσα στα μάτια. Ο Δήμος μετατράπηκε παιδιά σε κύπελο. Κοιτάξτε την οθόνη. Τρελαθεί να πω. Λέγε ναι. Έλα ρε μαγκάκο. Φύγε από τον Άγιο στον αέρα. Άντε σαλιάρι. Άντε. Είναι η ώρα τους τώρα. Ναι. Ξεκίνησαν. Εντάξει το πετσάκι. Άντε επόμενη γραμμή. Το πετσάκι ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλά. Ολυμπιακός, ωραίος. Να ρωτήσω κάτι, αυτό το παιδί εκεί πέρα που είναι αριστερά λίγο έτσι, ο πρώτος αριστερά, ναι. Τι έλεγε, ποια ομάδα έλεγε θα κάνει 10 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Εσύ λες. Όχι, δεν είπα τίποτα. Όχι, ο Τζόρνταν το είπε, ο Τζόρνταν από εκεί. Ο Τζόρνταν το είπε, ο Τζόρνταν. 10 χρόνια πόνο λέει κι αυτός. Ορίστε. 10 χρόνια πόνο, εσείς είχατε πει 15, αυτός λέει 10 η ΑΕΚ θα βάλει, αλλά 10 όλοι βάλουν το πόνο. Ολυμπιακού ήταν 10. Όχι, ρε, όλοι λένε για πόνους. Λέγε φίλε μου, πού παρεξηγήθηκες. Ποια ομάδα θα κάνει 10 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Τα επόμενα 10 δεν θα παίρνει πρωτάθλημα. Λέγε σε εσένα. Δεν τον είπα εγώ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, άμα μπορεί να γίνουν και τόσα. Άμα αφού το αναλύσουμε. Για ποια ομάδα, δεν μας είπες για ποια ομάδα. Για τον Ολυμπιακό σε λέει. Για τον Ολυμπιακό. Και ποιο θα τα παίρνει. Δεν ξέρω, θα το δείξει. Να σου πω ρε φίλε, είσαι Ολυμπιακό. Πας να δεις τελικό. Του χρόνου θα με κλαις ρε φίλε. Πάρα δεις τελικό ρε φίλε. Θα με κλαις σαν τον Θεοδωρίδη σου, σαν τον άλλο τον γλύφτη, τον Αλέφαντο, θα βγαίνεις και θα κλαις και εσύ. Μάλιστα να πω, συγγνώμη λίγο, να μιλήσω λίγο, περίμενε. Πίνεις βερμούτ λιγμένο, είστε καλά. Θα με βερμούτ. Σου έχει στρίψει. Εμένα. Τι είναι αυτά που λέω. Εμένα να μου στρίψει. Ρε φίλε, δεν είσαι καλά ρε φίλε. Ρε φίλε, τώρα επειδή είσαι ακούγεσαι πιτσιρίκος, δεν γνωρίζεις τι πρόκειται. Πόσο βρέμα είσαι. Πόσο βρέμα είσαι. Εγώ είμαι 43 χρόνια. Δεν μου λες χειρότερο Ολυμπιακό έχεις δει στη ζωή σου. Πολλές φορές. Χειρότερο, πού ρε φίλε. Με το Σαλιαρέλι. Με το Σαλιαρέλι. Ναι, μάλιστα. Ναι.
Εκεί τα χρόνια θα έρθουν τώρα, να ξέρεις. Ποια χρόνια, εκεί τα χρόνια πάλι εκεί τελευταίος ήσουν. Εκεί τα χρόνια τα 10 τα πέτρινα. Είχες ρε φίλε, δεκάρι, είχες δεκάρι τέτοιο μπέκ το Φορτούνι. Είχες σέντερ φορ τον Ιντέλιο και τον Πουλίδο. Είχες ρε φίλε ποτέ σέντερ μπακ αυτά τα καδρόνια, ο Ολυμπιακός. Εσάς θέλουν εκεί στο Καρασκάκι που δεν ξέρετε από πάνω. Δηλαδή ευχαριστιές αυτό που βλέπεις ρε φίλε. Ευχαριστιές αυτό που βλέπεις. Σε πήρε ο Μανολάς κύπελο και έπαθε έμπραγμα μετά το βάλ. Σας βάλανε έναν Θεοδωρίδη εκεί, σας βάλανε έναν Λεφαντό να τσουκαλά και σας κάναν τα μυαλά του Μάνια να πούμε και δεν ξέρετε τι θέλετε ρε φίλε. Είναι πολύ ανώτεροι από τους άλλους. Ποιοι ρε φίλε είναι ανώτεροι ρε φίλε. Για πλάκα έρθει Άρσεναλ σε ξεφτέλησε εδώ ρε φίλε. Είσαι καλά εσύ ρε φίλε, εσύ δεν είσαι καλά ρε φίλε. Εγώ καλά είμαι, εσύ δεν είσαι καλά. Εμένα δεν απαντάς, ας τους πάω ξύδες εμένα. Σ' αρέσει αυτό που βλέπεις. Όχι ρε φίλε. Ρε. Άλλο ποιος είναι καλά τον τέλει. Δηλαδή με συγχωρείς. Λέγαμε εμείς για το Μελισανίδη, πάρε παίκτες κάνε. Εσύ στο Παπαρινάκι θα πεις δεν μπορώ να βλέπω αυτό που βλέπω. Είστε κότες, δεν μπορείτε να το κάνετε εκεί πέρα να το πείτε. Λοιπόν, είστε κοτούλες, αυτό που σε λέει. Είστε κότες. Έχετε, θα σου, θα, μισό λεπτό θα σου πω και με μία πάντα. Να μιλήσει. Έχετε πάθει μετάλλαξη. Μεταλλαχτήκατε. Ρε, αυτό να δέστε τώρα να μην μιλάει. Τι λέει. Απάντησε σε αυτά που σε ρωτάμε. Άκου να σου πω, δεν με αφήνετε. Λοιπόν, άμα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει φασαρία το Μαρινάκι να πάει παίκτες, οι άλλοι εκεί πέρα τι πρέπει να κάνουν. Είστε κόντες, δεν απαντάς όμως. Ρε, εσύ ρε, μην μιλάτε. Εμείς κάνουμε τη φασαρία εδώ και την κριτική. Ρε φίλε, αν ακούς, ένα λεπτό, φίλε μισό λεπτό, αν ακούς ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, θα βγαίνουν εκατοντάδες παοξίδες και θα κράζουν τον Πάο και τον Ασαβίδη. Αεξίδες, ένα λεπτό. Αεξίδες θα βγουν στο ραδιόφωνο, θα πούνε δεν θέλω τζιμπούρα, Ραβίδη, θέλω κάτι καλύτερο, καλός ο Μάνταλος, αλλά θέλω κάτι καλύτερο κτλ. Δεν είναι σέντερ μπάκ, άρθρο κτλ. Το Ολυμπιακό άκουσες κανένα βγαίνει να λέει, δεν μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Δεν το λέει κανένας. Ναι ρε φίλε, με ποιο να το συγκρίνω με τη Μάντσεστερ δηλαδή. Αφού είναι το ταβάνι σου ρε γάβρε αυτό, δεν μπορείς παραπάνω. Ουσιαστικά δεν θες να πας παραπάνω. Κωστίνο, επιτρέπεις λίγο. Δημήτρη, άκου να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί εγώ γενικά, επειδή και παίρνω κάποιες θέσεις περίεργες καμιά φορά, λίγο αντιμακεδονικές, με λένε ότι είμαι και ο Ολυμπιακός μας τα λοιπά. Εγώ θέλω να είμαι πρώτα αντικειμενικός και έχω μιλήσει σε μεγάλες επιτυχίες ευρωπαϊκές, όπως παράδειγμα ο αποκλεισμός της Ναι. Άκουσε με λίγο. Έχει σκεφτεί κάτι πολύ απλό που το λέει και ο κολλητός του Παναγιώτη Παπαδόπουλος, φόλα παοξής άρρωστος. Και το λέει το παιδί και το λέει με πόλο καρδιάς. Σαν Ολυμπιακός, έχει πάει να πει στον πρόεδρό σου. Ρε πρόεδρε, θέλω φέτος να πάμε ένα τελικό Europa League. Έχει πάει το κάθε σκουπίδι της Ευρώπης. Πολλές φορές. Το κάθε σκουπίδι, το έχεις πει. Ποτέ. Δεν έχω δει Ολυμπιακό να βγάλει καλά. Το είπε ένα στο φως και τον κάνανε επίδεση. Ρε φίλε, άκου να δεις. Άκου να δεις, άκου να δεις. Έχεις πάρει 18 πρωταθλήματα τα 20. Έχει πάει ο κάθε πικραμένος Ήβυρας, χωριά της Ιβυρικής, έχουν πάρει τελικό Europa League. Μην το πάρεις, να πας. Περίμενε να σου πω, εσύ τι νομίζεις ότι η Ελλάδα δεν είναι χωριό, δεν είναι αυτά τα τελευταία χωριά. Α, καλά τα λέω, εντάξει, μισό λεπτό, 18 χρόνια, 18 στα 20, παίρνεις 7 λεφτά. Είναι απαράδεκτο να μην φτάσεις μια φορά στους 4 του UEFA. Δεν τολμάτε να γκρινιάξετε. Ένας γκρινιάξε. Σας έχει μάσει στο Καρασκάκι ο Μαρινάκης μια φορά και σας είπε. Στα διαρκείας. Όλους στα διαρκείας. Και σας είπε, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Αν θέλετε την ομάδα να την πάμε μέχρι στα ημιτελικά, στα προημιτελικά, στα ημιτελικά ή και τελικούς, θέλει 300-400 εκατομμύρια. Αν ξέρετε κάποιον που θέλει να τα βάλει, φέρτε το να. Σας το είπε κατάμουτρα. Και ήσασταν κοτούλες όλοι του Μπεκής. Του Μπεκής. Δεν μιλάει κανένας. Επόμενος κύριος. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, χαιρετώ. Παίρνω πρώτη φορά, παρακολουθώ πολύ καιρό. Έτσι, καλό ουσιαστικά από Κιάτο Κορινθίας, από τα νότια. Πέλοψ. Πέλοψ Κιάτου, έτσι, εντάξει, Αθήνα μένω. Χαίρομαι πολύ που σας μιλάω. Παρακαλώ να μην μιλάτε πάρα πολύ. Κιάτο Κορινθίας. Κιάτο, σου έρθει. Θα είναι εδώ στο κανάλι, οπότε να πω δύο πραγματάκια και θα κλείσω να τα κουβεντιάσετε. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί. Έτσι, παρακολουθούμε ραπ και στο ράδιο φυσικά, έτσι με τον κόκκινο. Πώς μας μάθατε ρε παιδιά, είμαι εδώ ξεχασμένος από το Θεό, εσείς κάτω.
Πώς. Εντάξει, εσύ κοίτα να δεις τι γίνεται. Τώρα εδώ στην Αθήνα πραγματικά, κοίτα, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, δεν ασχολούμαι παιδιά με ποδόσφαιρο. Θα πάω κάνα μπασκετάκι στο ΆΚΑ να δω λίγο το τόπιτ με τα σπαιδιά. Κύριε λες ο τύπος. Λοιπόν, ναι. Δικηγόρος είμαι, έτσι, δικηγόρος και απλά χαζεύω, γουστάρω την παρέα, έτσι, τον Ιορδάνη με την καρδίτω την καρδιά, ασλαμά, τα άλλα τα παιδιά, έτσι, λοιπόν. Δύο πες, και ένα όνομα, λίγο ανθρώπινο. Όλοι, επειδή μένω και Νέα Φιλαδέλφια εδώ, καταγωγή από τον Κιάτο, εγώ είδα ότι ο κόσμος βγήκε στη Νέα Φιλαδέλφια, χάρηκε, θα κάνει μεταγραφές σε ΑΕΚ. Ερώτημα πρώτο, θα κάνει μεταγραφές ή τη βγάλαμε μπαμπάκι μέσα στο καλοκαίρι. Δεύτερον, η ΑΕΚ πήρε το κύπελο. Οκ, δεν πήρε ένα κύπελο Ολυμπιακός και πάμε τώρα λοιπόν του χρόνου. Μήπως λοιπόν, δεν λέω ότι τα πράγματα είναι μιλημένα. Λέω το εξής, λέω ότι ο Μελισσανίδης μάλλον δεν θα βάλει λεφτά, ζήτημα πρώτον, και ζήτημα δεύτερον, ότι ένα κύπελο ήταν για τον Ολυμπιακό, δεν με νοιάζει, φτιάχνουμε το καλοκαίρι και πάω του χρόνου για πρωτάθλημα. Λοιπόν, όσον αφορά το ΠΑΟΚ και κλείνω παιδιά, και ευχαριστώ πολύ για την υπομονή, έχω να πω το εξής. Βλέπω από εδώ κάτω, αν και δεν ισχύουν αυτά κατά την άποψή μου, πιστεύω να τα ξεπεράσουμε. Δεν υπάρχει πάνω κάτω, μία είναι η χώρα και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε παρακάτω. Γεωγραφικά υπάρχει. Μία είναι η χώρα, αλλά είναι κάτω. Εκεί εδώ πάνω. Σταμάτα, χρυσαυγίτη πράγμα. Γεωγραφικά υπάρχει. Καλά, δεν σου πω κάτι. Παναγιώτη, σ' ακούω τόση ώρα. Ήμουν τον προηγούμενο μήνα στην Κωνσταντινούπολη, στην πλατεία Ταξίμ. Χανώσουν, είχε 12 εκατομμύρια. Εντάξει τώρα, τι πάνω, τι κάτω. Εγώ έρχομαι από Θεσσαλονίκη, πέρασα τα καλύτερα χρόνια με τους κολλητούς μου και λατρεύω Θεσσαλονίκη. Τι να το παίξω τώρα. Είναι υπέροχη πόλη. Εντάξει, έχει και τα καλά της, έχει και τα κακά της, όπως και η Αθήνα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Βλέπω έναν πρόεδρο ο οποίος έχει λεφτά, προσπαθεί. Ποδοσφαιρικό Γαϊβάνι, ναι. Στηρίχτε, έτσι τώρα μιλάω για τον Ιβάν. Έτσι, στηρίχτε, έτσι να δούμε μπάλα. Και από εκεί και πέρα, δυστυχώς, όπως έχει ζητήματα η παιδεία, όπως έχει ζητήματα η υγεία, όπως σήμερα περάσαν αυτές οι ειδήσεις που περάσαν, όποιος θα διαβάσει, ό,τι και να ψηφίζει θα φρίξει. Παιδιά, δυστυχώς έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Ερώτηση, είσαι νομικός. Ναι. Είναι άφταρα τρίτο πτυχίο ουσιαστικά, γιατί μετά άλλα δεν βγάλαμε άκρη. Οπότε έδωσε κατακτήρες και πήγε και στην νομική στην Αθήνα. Δεν μου λες, ναι. Ερώτηση. Τσέκω. Αν βγει ένας ιεράρχης, ναι, και πει καταργέμαι το αυτόν ο οποίος έφαγε τη Μεγάλη Παρασκευή κρέας, να τρυπήσει το στομάχι του, να βγάλει καρκίνο, να πεθάνει, να κάνει ένα ράνι. Μισό λεπτό. Και απαντήσει δημόσια ένας άλλος πολίτης απλός όπως εγώ. Σου εύχομαι να πονάς, να πεθαίνεις για να μην πιέζεις. Ένα πνεύμα χριστιανικό τέλος πάντων. Ναι, να απαντήσει. Έχει δικαίωμα να σου την πει νομικά και εσύ μπορείς να τον αντιμηνήσεις για αυτό που σου είπε. Λοιπόν, κοίτα, αυτά θα κάνουμε θεωρητικά. Είναι το άρθρο 5 του Συντάγματος, έτσι, και επόμενα ελευθερία της έκφρασης. Στο πλαίσιο της ελευθερίας της έκφρασης, επειδή έχουμε δημοκρατία, μπορώ να βγω να πω για τον... Δηλαδή, όπως μπορώ να ευχηθώ κάποιον, μπορώ να καταραστώ κάποιον, δηλαδή, μπορεί να πει στο φίλη να ξεραθεί το χέρι σου, αλλά να βγει ο φίλης και να πει να πεθάνεις από καρκίνο του προστάτη και να, ξέρω εγώ, μπορεί να τα κάνουν αυτά. Κοίτα, στο πλαίσιο της επειδή είναι δημόσια πρόσωπα, ναι. Λοιπόν, στο πλαίσιο λοιπόν που δρούν κατά την ιδιότητά τους, δηλαδή ο Φίλης, έτσι, υπουργός, ο Αμβρόσιος, ξέρω εγώ, ως Μητροπολίτης. Θεσμικά, στο πλαίσιο, ναι, του ότι ένα δημόσιο πρόσωπο κρίνει ένα άλλο δημόσιο πρόσωπο, ναι, επιτρέπεται οποιοδήποτε χαρακτηρισμός. Εγώ είμαι δημόσιο πρόσωπο, είμαι απλός πολίτης. Εσύ, από τη στιγμή που είσαι δημοσιογράφος, βγαίνεις στα μέσα, βγαίνεις στο ΑΡΤ, έχεις εκπομπή στο ραδιόφωνο, συγγνώμη, εκφέρεις δημόσιο πρόσωπο. Μπορώ να το απαντήσω δηλαδή. Είσαι δημόσιο πρόσωπο. Μπορώ να το απαντήσω. Κοίτα, μπορείς να το απαντήσεις. Αυτά τώρα το λέμε σε ένα φιλικό πλαίσιο. Προφανώς με ένα δικηγόρο θα τα, εφόσον υπάρχει και μια νομική συνάντηση, μπορεί να σου πει κάτι άλλο. Τώρα, άμα δεν δω όλα, ναι, τα πραγματικά περιστατικά, εγώ σου λέω το γενικό που μαθαίνω μέσα στη νομική. Εμένα, παιδί μου, ένας οπαδός του Άρη με καταράστηκε να πεθάνω από καρκίνο, ξέρω εγώ, και να πονάω. Ρε, όλοι τώρα!
Για μας το μήνυμα, φίλε! Λοιπόν, έλα, ραπ, ραπ. Λοιπόν, ένα χτύπα ξύλο παντό του Άρη σε βρίζει. Ναι. Είναι προσβολή τη τιμή και τη προσωπικότητά σου, φίλε. Δεν μπορεί να στο κάνει αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Στάθη, ρε φίλε, μου λέει αυτό ο Μπαρούο χορεμένο, αυτό που είχε τι πετσέντε στον Άρη. Ναι. Να πεθάνει από καρκίνο παλιό. Ο Μάκης. Ναι, ο συγχωρεμένο. Πέθανε μετά τρει μήνε αυτό. Τέλο πάντων. Δηλαδή, πρέπει να αν ασχολιόμουν, δηλαδή, μπορούσα να μπλέξω σε τέτοια κατάσταση ή εγώ αν πω κάποιον έτσι μπορεί να ασχοληθεί αυτό με μένα κτλ. Κοίτα, αστικά παίρνει αγωγή, είναι προσβολή τη προσωπικότητά σου. Προφανώ. Αυτά έχουν. Εντάξει, δεν θα πάρει ένα εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή τώρα, άμα πάω εγώ στο δικαστήριο και πω ότι με καταράστηκε ο τάδε θεσμικό. Σταμάτα λίγο, ρε, σταμάτα, μην πει κουβέντα σήμερα. Πήρε ένα κύπολο με τον άλλο Μανολά, λιποθύμησε να πούμε. Λοιπόν, και μπορώ να πω, ρε παιδί μου, ότι η δικιά μου η κατάρα δεν μπορεί να πιάσει, γιατί εγώ με τον Θεό δεν μιλάω, μιλάει ο ιεράρχης. Μπορώ να τα πω αυτά, θα γελάνε στο δικαστήριο. Όχι, ρε, θα πάει στα πραγματικά περιστατικά. Σαν το δικαστήριο θα δει αν όντως έχει φυγεί τη νίκη, η υπόλοιψή σου στο πλαίσιο του επαγγέλματός σου και της κοινωνίας. Όχι, ρε φίλε, εγώ θα πω στο δικαστήριο ότι την άλλη μέρα τρύπησε το στομάχι. Και έτσι έχει κατάρα του γέρου. Ξέρεις ποια είναι, να σου πω λίγο και εξήγησε το αυτό. Ναι. Διαφορά είναι ότι ο Αμβρόσιος το μιλούσε γενικά ενώ αυτός είπε το όνομά του. Αυτό έχει σημασία. Ότι ο ένας μπορεί να πει συγκεκριμένα ότι εγώ δεν εννοούσα τον κύριο Ραπτόπουλο. Μα εγώ έφαγα κρέας. Ναι, αλλά πες το να λιγάκι, αυτό μπορεί να ισχύσει που του λέω. Εντάξει, ρε, κοίτα. Αν βάλεις μια γάτα δικηγόρο, το έχει βγάλει. Ναι, κοίτα, ο Αμβρόσιος απ' την άλλη τι υπονόησε. Δηλαδή τώρα είναι θέμα τη στιγμή. Υπονόησε, ο άλλος όμως, άκουσε με. Εάν εγώ, αν εσύ πεις ότι αυτός που κάθεται εκεί στην άκρη είναι λαμόγιο, και εγώ πω αύριο σήμερα ότι εσύ είσαι λαμόγιο με ονοματεπώνυμο, αν πάμε σε δικαστήριο, ποιος από τους δυο μας θα κερδίσει, πιστεύεις? Καλά, προφανώς το συγκεκριμένο περιστατικό. Αυτό σου λέω έχει γίνει με τον Ραπτόπουλο, άσε τώρα. Θα πληρώνει εκεί τη Μητροπόλη, θα πάρει και τον άλλο εκεί πέρα και θα μας πουλάει κομποσχίνια. Περιμένετε να δείτε. Θα πάει μαζί με τον κόκκινο στο Άγιο Όρος. Σκέψου τον Ραπτόπουλο, παπά. Μουσί μαύρο τέτοιο και το αφαιρετζέ από πάνω θα πεθάνει. Παναγιώτη! Επειδή εντάξει είσαι της πιάτης και τα λοιπά, τώρα σοβαρά και κλείνω παιδιά για καλή συνέχεια. Αν όντως παίζει κάτι τέτοιο, τώρα από την τηλεόραση και από το τηλέφωνο δεν γίνονται. Αυτός είναι ικανός να πάει, άκουσε με στο μοναστήρι και να τους βάλει το κομμάτι Dance with the Devil. Παναγιώτη! Παναγιώτη, με την παρουσία σου απέδειξες. Κάτι να βρεις ένα φιλαράκι καλό νομικό να το κουβεντιάσεις. Τώρα πάω το τηλέφωνο, δεν γίνονται. Παναγιώτη, με την παρουσία σου απόψε απέδειξες ότι υπάρχει πάνω και κάτω. Σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Τώρα εντάξει, η δυναμική στο κλίμα. Είσαι ευχαριστικό ω συνήθω και προκλητικό. Επόμενη γραμμή, να πάρουμε 7 άτομα πήραμε μόνο. Μέχρι τα 30 που θα πάμε. 9 έχουμε πάει. Οι δύο βρίζανε. Ναι, και τι έγινε. Μαζί με αυτούς. Μαζί με αυτούς. Μαζί με αυτούς. Έλα, φίλε, ναι. Σχολείες το μήνυμα. Ναι, πέρα, δεν το άκουσα το Μπερμπάντοφ. Τι είπε, συγγνώμη, φίλε. Δεν το άκουσα ούτε εγώ. Τι είπε ο Μπερμπάντοφ. Ναι, το είδα εγώ το είδα. Λεπτό, φίλε. Το είδα. Λοιπόν, ανέβασε ένα βίντεο στο Facebook Live που μιλάει με τους παίκτες, τους λέει ποιος θεωρεί ότι είναι καλός παίκτης. Κάνουν πλάκα γενικώ στα αποδυτήρια. Ήταν μελή. Ναι, είναι γενικώ, ρε παιδάκι μου, ένα βίντεο το οποίο, αν θέλετε, αποδεικνύει ένα επικοινωνιακό τρίκ. Μπορεί να είναι αλήθεια, εγώ δεν λέω ότι είναι αλήθεια. Ότι δείχνει τέλος πάντων ότι υπάρχει πολύ καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Αυτό. Χρειάζεται. Ρε παιδάκι μου, έχει τον Μπέλκα και το δίνει στο κινητό. Και του λέει στα αγγλικά, πες μου, λέει ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟ. Και λέει αυτός ότι. Ποιος ρωτάει, ο Μπέλκα. Ο Μπερμπάτοφ. Και λέει ο καλύτερος είναι ο Χαρίσης. Ρωτάει το Χαρίση ποιος είναι. Ναι, ναι. Και είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά όπως γουστάρουν. Εγώ αυτό που έχω να προσέξω και να πω για το βίντεο είναι ότι όλοι οι παίκτες λέγαν το εξής στην πλάκα. Ότι προπονούμαστε σκληρά, αλλά όταν δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, όλο μας φωνάζεις και μας μαλώνεις και μας μιλάς άσχημα. Και, ναι, πολύ και γελούσε καλά. Αυτός. Μπράβο. Πολύ καλά. Αυτό, ρε παιδάκι μου, ήταν ένα χαρακτηριστικό βίντεο για να δείξει ότι έχει καλύτερο. Έχει κάποιο ρόλο ο Μπερμπάτοφ
όμορφο στον ΠΑΟ. Ναι. Είναι ο Λακαμάς που βρίζει τους συμπαίκτες του και δεν παίζουν καλά. Είναι ο Κοπρίτης ο Ρουφιάνος. Ο Περβάτο και ο Κοπρίτης. Επειδή δεν το γουστάρουν αυτό που λέω, δεν το κάνανε ο Κοπρίτης τώρα. Πάμε. Ένα σε πω. Τέτοια προσωπικότητα, άμα ξανάρθει στην Ελλάδα, γράφτε. Μισό λεπτό. Δίδυμο Μπερμπάτοφ με Ήβιτς στο πάγκο του ΠΑΟ, πώς το βλέπεις? Πάμε κόσμο, πάμε. Ο κύριος που θα γίνει μετά από δύο χρόνια προπονητής του ΠΑΟ είναι ο Γκαρσία. Αναβαθμίσει. Γκαρσία παίρνει πρωτάθλημα. Μακάρι. Προσωπικότητες θέλει ο ΠΑΟ. Να βγαίνει τέταρτος. Κοίταξε, μισό λεπτό. Το ότι πήρε πρωτάθλημα ο Γκαρσία, έστω και σαν βοηθός. Ο Ζαζόπουλος τον πρωτάθλημα. Λοιπόν, ο Γκαρσία με τον Ζαζόπουλο είναι μαζί δίδυμο βοηθός του Ζαζόπουλου και συνεργάτη. Εάν τότε πάρουν τον Γκαρσία προπονητή στον ΠΑΟ, να πάει ο Ζαζόπουλος μαζί. Τι είναι αυτά που λέτε? Ο Ζαζόπουλος 100 χρόνια στον ΠΑΟ, ρε φίλε. Δηλαδή, πώς θα πάει η πρώτη χρονιά εκεί μόνο στον Γκαρσία? Χωρίς να ξέρει τα παιδιά. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχει ο προπονητής Ζαζόπουλος. Υπάρχει ο Τζαβέρας. Πάμε, ρε, εσύ δεν έχετε και κανδημίε τώρα. Άιντε. Καλά, μιλάτε τώρα εσείς. Πάμε, ναι. Δεν έχουμε κανδημίε. Έλα, φίλε. Στο τελικό παίξαμε. Ναι, φίλε, ναι. Καλησπέρα, Ραπτοπουλέ, Βασίλη Θεοκατερίνη. Ολυμπιακός είμαι. Θέλω να πω λίγο κάποια πράγματα. Τι γίνεται, ρε. Πολύ Ολυμπιακός. Άκουσα από τον Γκόρνταν κυρίως. Αγιανός Ηρακλήδης δεν ήρθε ακόμα. Μαζί του. Για πες. Έχει πει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, έχει πει ότι ο Ανέφαντος ήταν ο μόνος που σε αυτή την τελευταία 18 ετία, 20 ετία ήταν ο μόνος. Όχι, δεν είπα ήταν ο μόνος, είπα είναι άντιτλος. Όλοι πήραν πρωταθλήματα, μόνο αυτός δεν πήρε. Ναι, είναι ακόμα ένας είναι που δεν πήρε, ναι. Δύο δεν πήρε. Τελείωσε αντικειμενικά όμως. Ναι. Δεν υπήρξε εκείνο τον λάθος με τον Δούρο που όπως υποστηρίζει εκείνο του Στέλιστα. Από τη στιγμή που είπε η διαιτησία είναι σωστή και δεν κάνει λάθη, δεν υπήρξε κανένα λάθος. Δεν υπήρξε κανένα λάθος. Έτσι λέει ο Αλέφαντος, η διαιτησία είναι σωστή. Να σου κάνω λίγο μια ερώτηση, ρε φίλε. Ναι, ναι. Εκείνη τη χρονιά, θυμάσαι καλά, η διαιτησία, πάλι εσύ τα είχες τα κόσκια. Γι' αυτό κράζουμε τον Αλέφαντο. Δεν ήσουν δηλαδή σε... δηλαδή τώρα να τον είχε ο Αλέφαντος, ξέρω εγώ, τον Ολυμπιακό, τη δεκαετία του 80, που ήταν ο καπετάνιος, ας πούμε, να σου πω εντάξει. Ρε φίλε. Αλλά τον είχες μια χρονιά που είχες τη διαιτησία από το μέρος σου. Και εκείνο το μάτς, το γκολ του Ολυμπιακού πέρασε τη γραμμή. Το ποιο? Το γκολ του Ολυμπιακού που ισοφαρίζει το 1-1 περνάει τη γραμμή. Πράγμα δεν έχει κάτω. Τα κόσα δεν είναι πολύ με το. Κάτσε να ακούσουμε. Νομίζω. Δεν έπρεπε να βγει ο Γιωργάτος με δύο κίτρινες που πιάνει με τη φανέλα τον Μιχ και τον περνάει από εκεί τρεις φορές. Αυτές οι φάσεις γίναν πιο μπροστά. Ναι. Κοίτα, κάποιες περιπτώσεις είναι κάποια φάουλ που έχουμε δει ότι... Δηλαδή αν ο Αλέφαντος διαμαρτύρεται δικαίως, ο ΠΑΟΚ που τους λέμε κλαψομούνες εδώ, τι πρέπει να πούνε? Τι να πει ο ΠΑΟΚ? Εγώ ξέρω, ρε φίλε Ολυμπιακέ Βασίλη, δύο φορές η διαιτησία ήταν φέτος παθένια και χάσατε. Και βγήκανε οι δικοί σας όλοι. Και ο άλλος πήγε στον υπουργό, ο άλλος ήθελε στον πρωθυπουργό. Στο πρώτο μάτς. Γίνατε ρεζίλη το σκυλιό, ρε φίλε. Στο ΑΕΚ Ολυμπιακός δεν ήταν σπαθένια. Μισό λεπτό, δεν είπα αυτό, ρε φίλε. Μια χαρά διαιτησία ήταν. Το 1-0 στο ΑΚΑ. Ρε φίλε, μια χαρά ήταν. Εσείς, μισό λεπτό, ρε Γιωργάκη, μισό λεπτό. Εσείς που είστε ο μακελάρης της χώρας, αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εσείς λοιπόν που ισοπεδώσατε τα πάντα, μόλις έγινε μια σπαθένια διαιτησία, πήγε ο Μόραλης με τον Μαρινάκη, ρε φίλε, στο Μαξίμου. Είναι δυνατόν, ρε φίλε? Ο Αλέφαντος που έφτιαχνε αβάντα τον Τσίπρα συνέχεια, μόλις πήγε να γίνει το Brexit, όρμηξε λοιπόν πάνω στον Τσίπρα να τον κάνει πόλεμο. Γιατί πήρε γραμμή για να γίνει αυτό το πράγμα? Εγώ για πρώτη φορά στα χρονικά, σε τελικό κυπέλλο, δεν έχει δώσει ο πρόεδρος ΕΠΟ τον τρόπο στον αρχηγό της ομάδας. Ξαναπέστο, γιατί δεν μην μιλάς πάνω του, ρε. Εσύ έκανες κάτι για να το πας μπροστά. Λες ότι εγώ το πάω πίσω. Εσύ έκανες κάτι για να το πας. Αυτό μπροστά. Το κατάντημα της χώρας, ρε φίλε, στο ποδόσφαιρο. Το έκανε, ρε φίλε. Εσύ το κάνες. Όλοι μέσα φυλακή του πάω. Το έκανα, ρε φίλε. Δεν κατέβασα την ομάδα στον ημιτελικό, ρε φίλε. Το, ναι, βέβαια. Ναι. Τι έγινε με αυτό? Και τι, καμαρώστε το, ρε φίλε, τον κύπελο. Και κλεισμένο το θυρών. Μα δεν το πήρες, ρε φίλε. Δεν το πήρα. Και ήταν δίκαια με βάση την εικόνα που δεν έπαιξα, ήταν δίκαια και... Και τι έγινε που ήταν δίκαια? Πόσα όμως και με την Τρίπολη δεν έπρεπε να το πάρεις? Πώς? Στον τελικό εσύ έπρεπε να είσαι. Εγώ έπρεπε να είμαι, πιστεύω. Εσύ έπρεπε να είσαι. Ναι. Μπράβο. Γιατί ξέρεις τι, να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει. Πιστεύω ότι ακόμα και τον γκολ να το έβαζε, να γινόταν 2-2. Αυτό είναι, γιατί δεν έγινε 2-2. Ποιο γκολ, ρε φίλε, μέχρι τον γκολ, συγγνώμη λίγο. Το έχω πει και εγώ και με τον Γιώργο. Συγγνώμη, ρε φίλε. Το τρίτο στόπερ που δεν βάζει, συγγνώμη, 2 βλάξει. Μέχρι το
2-2 μέχρι το πέναλτι εκείνο το 80, στο 85 το πέναλτι, έπρεπε το σκορ να 3-0, φίλε. Όσο. Λοιπόν, έγινε στο 8-1-0. Ακού τώρα εδώ, άμα θέλει και ξαναδέ το παιχνίδι εκείνο που πήρε. Όχι, παίζατε ρε ταγάρι. Α το βρε τώρα, μα δείτε από μπάλα, βρε τώρα. Βάλε λίγο. Λοιπόν, άκου, α την δεκάδα, άκου. Κάνει το 8-1-0. Ο Μάκ. Μετά από λίγα λεπτά το σηκώνει, είναι μισό μέτρο πίσω από τα στόπερ, το σηκώνει offside. Του έχει φύγει μπροστά να το κάνει 2-0, τον κόβει. Στο 20 φάουλ πάνω στη γραμμή το Χατζησαΐα δεν του δίνει και μετά από λίγο αγωνιά του Μιλιμπόγκη της κόκκινη δεν τη δίνει. Να σου πω, εσύ όποτε έχεις τύχει να δεις την αγώνα της ομάδας σου, να παίζει με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, αν την δεις να παίζει κάποιο σετ που δεν είναι ο σετ, την έχεις κλείσει εσύ την δίνει. Ρε φίλε, εγώ είμαι στη θύρα 6, είμαι στη θύρα 6 και τον έχω στην ίδια ευθεία το Μάκα. Με την Καλονή όταν έφερε, Καλονή δεν είπε τίποτα ο Τζόρνταν, φίλε. Να σου πω κάτι, κάθεσαι και λες και την ευθεία. Να σου πω κάτι, Ολυμπιακά, άκουσε με αδερφέ. Τέλος, διάλειμμα, διάλειμμα, τώρα. Μα γρηγορούμε. Βγήκαν οι ίδιοι παράγοντες. Ολοτερρορίτα. Τα πέντε. Εμπειρία, ταχεία, εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 2-31-0-85-27-27. Πλατικές και κοπηλατικές. Σου γαμά τη μέση. Βγήκαμε. Λοιπόν, να πούμε τον κόσμο ότι την Πέμπτη που μας έρχεται θα είμαστε στην Αρδαία Ακουστή. Αρδαία. Αριδαία. Αρδαία. Στο μαγαζί στον Παλαντόρο. Παλαντόρο. Λοιπόν, θα δούμε το παιχνίδι εκεί. Πάω Πανιόνιος. Όλη η ευρύτερη περιοχή εκεί που είναι. Όσοι θέλετε να έρθετε εκεί πέρα να μας δείτε από κοντά. Αριδαία. Ναι. Πάρτε και καλά χείο, ξέρετε να πούμε. Τη κλήρωση που γίνεται 31 του μηνός. Είναι μιλημένη εκεί. Είναι φίλοι μου τα παιδιά. Τα έχω πάρει τηλέφωνο. Έχουμε συνοηθεί. Ο ένας ειδοποιεί τον άλλον. Τώρα όποιος μπορεί και θέλει και έχει όρεξη και χρόνο φυσικά γιατί έχουμε και δουλειές εκεί πέρα αυτό το διάστημα. Τι ώρα παίζει ο Πάο. Νομίζω 6 και 4 πρέπει να είναι τα παιχνίδια του Πάκου με τον Πανιόνιο. Νωρίς. Ναι, δεν πειράζει, θα κάτσουμε κάνα 2 ώρες εκεί πέρα να μας δουν από καλά, να τους δούμε και εμείς από κοντά, να τα πούμε, να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Ναι. Και όχι μόνο. Για πολιτική. Ναι. Για πολιτική και για όλα. Λοιπόν, την Πέμπτη θα είμαστε στην Αριδαία και την Κυριακή 29 του μηνός θα είμαστε στα Γιαννιτζά, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ, στο πεζόδρομο. Στο Motion, στο καφέ Motion του Στέφανα του φίλου μας εκεί πέρα. Ποιος είναι ο Στέφανος? Ένας φίλος μου προσωπικός είναι και φίλος του Νικολάκη από τα Γιαννιτζά. Ναι. Εκεί πάει ο Νίκος και βλέπει τα παιδιά. Ναι. Ωραία. Ναι. Χαιρετίσματα κιόλας. Θα είμαστε λοιπόν εκεί την Κυριακή 29 του μηνός στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ωραία. Στον πλέο. Μαρμίτα, συνεχίζουμε. 4 τελευταίοι, ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Τι γίνεται? Καλά φίλε. Τζόρνταν, σε σένα ήθελα να μιλήσω λίγο. Πες μου φίλε μου. Αρχικά είμαι βαφτισμιός του Θόδωρου από τον Κατερινιώτη. Βαφτισμιός του Θόδωρου. Ναι, ναι, ναι. Σε θυμάμαι έτσι παλιά ερχόμουν. Μπράβο αγόρι μου. Τι ομάδα είναι το αγόρι? Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Oh. Δεν πειράζει. Όλοι κάνουν λάθη, δεν πειράζει αγόρι. Έλα ρε Τζόρνταν, έλα τώρα. Άκου. Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός. Δεν έχει πάρει Ηρακλειδέας. Δεν έχει πάρει Ηρακλειδέας, δεν έχει πάρει ΑΕΚτσής που πήρε το κύπελο, δεν έχει πάρει Αργιανός. Καλά, εντάξει, Αργιανός δεν υπάρχει. Είναι οι μεγαλύτερες ομάδες της χώρας. Τι έκανα. Ναι. Τζόρνταν, ήθελα να σου πω. Ναι. Αρχικά, ο Μαρινάκης με τον Μόραλη πήγαν στο Μαξίμου, ναι, για το Δήμο Πειραιά. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Γιατί πήγανε να. Γιατί φουσκώσαν τα νερά στον Πειραιά. Αυτό είναι το επίσημο. Φουσκώσαν τα νερά στον Πειραιά. Δηλαδή, ρε Τζόρνταν, τι πήγανε να κάνουνε. Δηλαδή, τι προβλήματα έχει ο Πειραιάς. Μισό λεπτό. Φουσκώσαν τα νερά. Όχι, ρε, για το λεπτό. Δηλαδή, μετά το. Α, πήγαινε μια εβδομάδα πιο μετά. Ή πιο πριν. Αυτό ήταν ο επίσημο λόγο. Λοιπόν, ό,τι διαβάζει στα site δεν τα λες. Τα site τα γράφουμε εμείς και εμείς. Ρε Τζόρνταν, να μην πεις εσύ τι έχεις διασυνδέσεις μέσα στο Μαξίμου. Εγώ διασυνδέεις. Ο κόσμος το έχει τύμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα. Τύμπανο, ρε. Ξέρω, ρε. Την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα γιατί πήγε, μπορείς να μου πεις. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο δήμαρχος πρέπει να πάει, ρε φίλε. Ο σύμβουλος, ο δημοτικός τι να πάει. Είναι και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Γιατί δεν πήγε άλλος δημοτικός σύμβουλος? Ο Μόραλης είναι. Δήμαρχος. Ποιος θα πάει? Ο Μόραλης μόνος του. Ποιος τον έβγαλε το Μόραλη? Α,
πήγε για άλλο θέμα. Βάση λοιπόν Δήμου, με αφορμή τον Δήμο, τα προβλήματα του Δήμου, θα τα πούμε στον παπά εκεί πέρα, κατάλαβες. Τζόρνταν, τον πειράκι, ποιο τον πειράκι. Κάτσε με τον Τζόρνταν, μισό λεπτό. Να ρωτήσω λίγο. Μισό λεπτό. Είναι ο Παπαμιλίκο. Μισό λεπτό. Στην Νέα Δημοκρατία δεν πήγαινε ο Σαββίτσα. Ναι, μισό λεπτό, αλλά με μένα εγώ θέλω να το απαντήσω. Λοιπόν, άκου να δει αγουρίνα μου. Πολλά προβλήματα έχει ο Πειραιάς, ο όμορφο Πειραιάς, γιατί πανέμορφο ο Πειραιάς. Έχω ζήσει εκεί πέρα, στουρέντι χρόνια. Λοιπόν, αλλά ξέρει τι γίνεται, όταν πα την άλλη μέρα από τον τελικό. Βρωμάει, φαίνεται, είναι φως φανάρι. Ή θα πας πριν τον τελικό, ή θα πας μετά από 10-15 μέρες από τον τελικό. Έκλεισε, γιατί τα προβλήματα του Πειραιά δεν γίνανε με τον τελικό. Έκλεισε. Έχει προηγηθεί και η συνάντηση στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Άντε, με τους εκπροσώπους και τον Κυρτζική. Δεν μου λες. Εσείς που κάνετε κολομπαρίκι με τον. Σταμάτα λίγο. Όχι κολομπαρίκι. Κάνετε κολομπαρίκι με. Μισό λεπτό. Κολομπαρίκι τι είναι. Κολομπαρίκι με τον. Πώς το λένε, με τον Καμένο. Εσείς γιατί κάνετε κολομπαρίκι. Κάτσε, μισό λεπτό. Κάτσε, μας πούνε. Ο Καμένος είναι υπουργός άμυνας. Με τον Παπαμίκο γιατί κάνετε κολομπαρίκι. Μισό λεπτό. Ο Παπαμίκος θα γίνει γαμπρού Σαββί, δεν κατάλαβα δηλαδή. Κρεβάτι το κάνει. Δηλαδή όλα μετά. Ο Καμένος στη γιορτή, στη γενοκτονία το ποτέ. Πώς το βγάλανε. Με Μαρίνιο, πώς το είχαν. Πώς τον είχαμε λοιπόν, με Μαρίνιο, πώς τον είχαν βγάλει. Στη γενοκτονία των ποντίων ναι. Ήταν ο Καμένος, δεν έκανε το αυτό. Άσε τη γενοκτονία των ποντίων. Στο Τσίπρα. Άσε τη γενοκτονία των ποντίων. Με το Τσίπρα, κολλητηρίκια, τα αεροπλάνα, σταμάτα λίγο. Τα αεροπλάνα που φέρνατε. Δηλαδή είναι κακό με τους νεοδημοκράτες για το Σαμαρά. Τότε εσείς τι κάνατε, ναι. Τα ίδια κάνετε με τον Ολυμπιακό. Δεν το έχει καταλάβει. Εγώ θέλω να κάνω. Τα ίδια κάνετε. Τι τα ίδια να κάνετε. Τα ίδια κάνετε. Δηλαδή έχει σχέση τώρα. Έχει σχέση τώρα ο κύριο Σαββίδη με το όλου του υπολείπου πάνω στο ποδόσφαιρο. Όχι, νομίζω ότι θέλει το ποδόσφαιρο καθαρό. Όπω πάει. Έχει σχέση λέει. Ναι. Τι σχέση. Έχει σχέση. Έχει σχέση. Ναι. Έχω σχέση, ναι. Λοιπόν, άκουδο. Όπω έφερε τα αεροπλάνα και με το Σαμάρα. Όπω έκανε τα χρέη και τα πλήρωσε με ειδικό νόμο. Λοιπόν. Όχι ειδικό νόμο. Με νόμο του κράτου. Με νόμο του κράτου. Όπω μιλάει με τον Καμένο για να κάνει, ξέρω εγώ, τα γήπεδα κτλ. Φυσικά, γιατί όχι. Πήγε και όλο θα μιλήσει, να μην τον καραπαπά, πώ τον έτονα. Πήγε να κάνει παράπονα. Όχι να μιλήσει, να κάνει παράπονα για τον Κοντονή. Θέλω να διώξω τον Κοντονή. Θέλω να διώξω τον Κοντονή. Αυτό δείχνει λοιπόν. Μέχρι τώρα γιατί δεν πήγαινε, ρε φίλε. Δεν μου λε. Εσεί δεν λέτε βγάζουμε πρωθυπουργού, υπουργού κτλ. Εγώ βλέπω να του πάει. Πήρα να ίδια μούρι είστε. Απλά οι άλλοι είναι πιο γκάγκστερς, έχουν περισσότερα λεφτά, έχουν διασυνδέσεις. Το ίδιο πάντα. Σ' αρέσει ο ελληνικός σηματογράφος. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Στις ταινίες του Βέγγου, πώς ήταν η κομική. Πολύ. Όχι. Στην ταινία του Βέγγου, πώς ήταν η κομική, αυτός που είχε τον κομικό ρόλο που γελούσε συνέχεια που κάνανε τις πλάκες. Μόνο ο Βέγγος. Έτσι λοιπόν, επειδή η Ελλάδα έχει και βορρά και νότο, ο Παοξής είχε την ατυχία να γεννηθεί στο Βορρά και επειδή οι βουλευτές και τα κουκιά δεν βγαίνουν γιατί και η Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη είναι πιο μικρό μέγεθος σε σχέση με τους ψήφους και γενικότερα με τα κόζια στην Αθήνα. Το λες εσύ τώρα από την ομάδα τη δική σου. Από την ομάδα τη δική σου τώρα. Και ναι, ενώ εσύ που τους τρέλανε στους τίτλους τώρα, και δεν έχεις αφήσει μην κανένα. Τα κάνουμε ίσα και ομοιά λόρα. Ρε φίλε, κάτσε καλά, ρε φίλε. Πόσους τίτλους έχεις διαφορά με την ΑΕ. Εσύ που αποκαλούσες την ΑΕ κούλα, πόσους τίτλους έχεις διαφορά. Κοίταξε, τα κάνεις ίσα και ομοιά όλα. Ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια, εσύ τη βλέπεις. Εσύ, εγώ τη βλέπω. Εσύ γιατί δεν μιλάς με έναν εισάξιο αντίπαλό σου που θα με μιλήσει με την ΑΕΚ. Δεν με μιλάει. Βλέπεις λοιπόν με ένα εισάξιο. Έτσι λοιπόν. Μα δεν είμαστε εισάξιο. Έτσι λοιπόν. Μα δεν είμαστε ίδιο μέγεθος. Αυτός δεν θα μπορούσε ποτέ να αποδειχτεί μια ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα πλην από αυτό να είναι ή κάποια. Εγώ θα το ήθελα. Θα το ήθελα. Δεν θα το ήθελες. Δεν μπορείτε. Εσύ μου λες ότι να πάω να μιλήσω με κάποιον εισαξιό μου. Εγώ και εσύ στη Λίγκα είμαστε εισαξιοί. Εκεί είμαστε εισαξιοί. Εγώ πλέον. Και με την Καλονή εισαξιοί είμαστε στη Λίγκα. Μπράβο. Αλλά ο στόχος της Καλονής είναι να σωθεί. Όπως τον ίδιο στόχο έχεις εσύ. Εσύ τι στόχο έχεις να πάρεις το πρωτάθλημα. Πάρω το πρωτάθλημα. Πόσα χρόνια τον έχεις αυτό το στόχο. Πόσα χρόνια. Εσύ τολμάς να πεις πάω για πρωτάθλημα μια χρονιά. Ρωτάω, πες μου. Όχι. Γιατί λοιπόν, το πάρω, εγώ το τολμάω. Γιατί το μέγεθός μου είναι τεράστιο. Ναι. Ο λαός μου είναι εκατομμύρια. Η ιστορία μου είναι πολύ μεγάλη. Και πόσους τίτλους έχεις ιστορία σου. Η ιστορία σου πόσους τίτλους έχεις στα 100 χρόνια, ρε. Η ποδοσφαιρική μου ομάδα ή όλο ο κόσμος. Άσε τώρα πάμε, πας στο μπάσκετ. Η ποδοσφαιρική μου ομάδα έχει 6 τίτλους. Πόσους? 2 πρωταθλήματα, 4 κύπελα. Όλα είναι τίμια. Έχει 19 τελικούς. Έχει 19 τελικούς. Είναι τρομερό νούμερο αυτό. Δεν μπορεί να το πλευρίζει αυτό. Χρόνια Ηρακλής, άλλα 1000 χρόνια, 2000 χρόνια Ηρακλής, 20 τελικούς δεν απάς, μακάρι να πας 200 χρόνια δεν απάς.
ολοκληρώστε, κύριε. Ναι, ναι. Κατάλαβε. Είμαστε τεράστια διαφορά. Όταν λοιπόν εσύ θεωρείς ότι είσαι τεράστια διαφορά, έτσι λοιπόν θα πρέπει να καταλάβεις ότι επειδή ο κόσμος δεν περιστρέφεται γύρω από σένα. Έτσι και ο Ολυμπιακός, εσένα σε γράφει εκεί πέρα γιατί έχει την ίδια νοοτροπία. Ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από μένα, δυστυχώς. Γιατί όλη μας η κουβέντα που κάνουμε εδώ μέσα είναι γύρω από μένα. Τέλειος, πάει, πάει. Πάμε. Δεύτερος από το τέλος ή τρίτος. Τρίτος από το τέλος. Τρίτος, έλα. Άντε ρε παιδιά, μια ώρα μιλάτε. Θα συνεννοηθούν. Ναι. Ή στη Μάρμητα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Σαββατοκύριακο τελικών κυπέλου αυτό. Και θα ήθελα να μιλήσω και εγώ για το Stanley Cup Finals. Στο χθεσινό μάτς οι Oakland Athletics παίξαν πολύ καλά απέναντι στους Yankees και πιστεύω ότι το μάτς κρίθηκε στο τρίτο home run του Καμπρέρα. Εσείς πώς το είδατε? Πώς το είδες τώρα? Δεν ξέρω από αυτά. Εγώ και την κουλτούρα. Την κουλτούρα. Όχι, από εκεί, από εκεί. Τον Ολλανδό, την κουλτούρα. Ολλανδέ, πώς το είδες? Πιστεύεις ότι οι Pirates έχουν φέτος πιθανότητες να πάρουν το πρωτάθλημα? Όχι, φιλαράκι, δεν έχω τον Τσαβέλα στη σύνδεση. Το Μάτι Κέμπ έχουν όμως, παιχτάρα μεγάλη. Άμα πάρει Τσαβέλα και σου λέω και όχι το το τριπλό το μπάτφλιπ το είδες που έκανε. Έχω ενημερώσει ότι άμα δεν το βάλεις αυτό δεν σε πιάνει κάμερα πολύ. Και το έχει συνήθει. Πρώτο τελευταίος, πάμε, ναι. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Βασίλης από Κατερίνη, ο ίδιος είμαι που είχα πάρει πριν το διάλειμμα. Λίγο θα να μιλήσω, δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Λέγε ρε Βασίλη. Λοιπόν, εντάξει όλα αυτά που είπαμε, να πάω παρακάτω, να μην το καθυστερήσω. Ναι. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, γιατί εντάξει, εγώ ας πούμε τον Ανέφον δεν έχω μια συμπάθεια, μου αρέσει σαν άτομο και πιστεύω ότι έχει αρκετές ονόμες στο ποδόσφαιρο. Έχει πει ας πούμε ότι γλύφει το Κόκαλη ή το Μαρινάκι. Ο Αλέφαντος, που δεν ξέρω αν το γνωρίζει, που μπορεί να σου το έχει πει και ο Κωστής από δίπλα σου, ο Αλέφαντος από ό,τι έχει πει είναι ο μόνος ο οποίος είναι η μόνη πρόεδρη αυτή του Ολυμπιακού που εξυμνεί, είναι η μόνη που έχει πάρει λεφτά ως προπονητής. Γιατί ο Αλέφαντος... Όχι, δεν είναι αυτό. Πώς είναι αυτό? Ο γιος του δουλεύει σε μια εταιρεία του Κόκαλη. Όχι. Δεν ξέρω εγώ που δουλεύει. Στα αεροδρόμια δουλεύει. Όχι. Ναι. Λοιπόν, τον Σούλη τον Παπαδόπουλο και τον Αγγελόπουλο του Σπανού γιατί τους κάνει αβάντα? Δεν ξέρω. Είναι κουμπάρι και οι δύο και τους είχε παίκτες στην προοδευτική. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν χαλάρωσε. Ναι, ρε φίλε, τώρα δεν κάνουμε τώρα τον Παπαδόπουλο προπονητάρα τώρα, επειδή το γουστάρει ο Αλέφαντος. Τώρα τα έχει αυτά και αδικεί τον εαυτό του. Ότι ξέρει πως 100 κιλά μπάλα αυτά τα κάνουμε. Ο Αλέφαντος καλός κακός έχει απολυθεί πολλές φορές στη ζωή του από πολλές ομάδες. Άκου Αλέφαντος. Αυτό που ζητούσε πολλές φορές. Άκου Αλέφαντος. Ο Αλέφαντος. Να πληρώνονται οι παίχτες γιατί τους θεωρούσε εργαζόμενοι. Ναι, άκου Αλέφαντος. Ο Αλέφαντος μέχρι 55 χρονών, όταν και πήγε στον Ολυμπιακό τη δεύτερη φορά, είχε τσακωθεί και με τον Ταϊφά, είχε τσακωθεί και με τον Βαρδινογιάννη, είχε τσακωθεί με όλη την εξουσία. Από το 55 του χρόνια και μετά, με το Μαύρο και τα λοιπά. Ήτανε αναρχικός και τα λοιπά, ήτανε δηλαδή αντιδραστικός και τα λοιπά. Μεταλλάχθηκε ο Νίκος από τα 55 του και μετά, από τη στιγμή που πήγε στον Ολυμπιακό για δεύτερη φορά και έγινε συστημικός. Ενώ στην καριέρα του δεν ήταν δημοσιοσχετικός. Ενώ στην καριέρα του μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν πήρε δουλειές ούτε από τον Ολυμπιακό ούτε από τον Παναθηναϊκό. Από τον Κόκαλη και μετά πήγε δίπλα στον Κόκαλη, ίσως το είδε διαφορετικά και άλλαξε όλο το DNA του. Το οποίο εγώ που το θυμάμαι μέχρι από τα 40 μέχρι τα 55, 35 ήταν αυτό το στυλ το αναρχικό και τα λοιπά, αυτόνομος και τα λοιπά. Είναι σαν να έρχεται τώρα ο Μπιφτέκης της Φύρας 10 και μετά από 15 χρόνια ενώ μάχεται και κάνει και ράνει κομμουνιστής ανεβδός του εδώ, δεν καταλαβαίνω τίποτα, ξύλο, ιστορίες και τα λοιπά, μου γίνει με τον πρόεδρο του Ηρακλή ένα και το αυτό. Να πω, Μπιχτέκη, αλλάξαμε τα κόζα. Κατάλαβες. Ναι, εκείνο ναι, είναι. Αλλά κανείς δεν αφαιρεί τις γνώσεις και το πώς βλέπει το αντικείμενο ο Αλέφαντος. Δηλαδή να σου πω κάτι, ξεκάθαρα. Έτσι είναι, άποψη, έτσι είναι ο χαρακτήρας. Δηλαδή ο Αλέφαντος, αν ήταν αμερόληπτος 100% θα ήταν ο καλύτερος αναλυτής ποδοσφαίρου στον κόσμο. Όμως αυτό εδώ με τον Αγγελόπουλο, με τον Σπανό, με τον Κόκαλη, με τον Μαρινάκη και με τον Κλήφτη είναι βρε τώρα. Μου την κάνει ακόμα πάνω στο ποδόσφαιρο, αγωνιστικό καθαρά. Ο Αλέφαντος έχει δημιουργήσει σχολή προπόνητος στην Ελλάδα. Ένα από αυτά τα παιδιά είναι ο Σούλης ο Παπαδόπουλος, ο Αναστόπουλος. Ο Αναστόπουλος, ναι. Έτσι. Τον Αναστόπουλο γιατί τον κράζει, ρε φίλε τώρα. Πριν λίγο καιρό τον έφτιανε αβάντα, τώρα γιατί τον κράζει. Είπε την άποψή του για την κάμερα. Όχι, σε ρωτάω, για πες μου. Δεν γνωρίζω, ρε.
είναι γιατί τον κράζει. Εγώ άλλο θα να σου πω, για αυτό τον λες ότι είναι γλίστης, το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Και ας έχει και ο γιος του που δεν ξέρω αν ισχύει όπως λες, ο γιος του δουλεύει σε εταιρεία του Γκόγαλη. Μπορεί ρε παιδί μου να τον βοήθησε να μπει. Επιστήμονας είναι ο Τάσος, είναι επιστήμονας. Ναι. Εσύ αν έπαιρνες λεπτά από αυτόν, δεν θα το θεωρούσα διαφορετικά. Α, να νομιμοποιήσω το γλύψιμο δηλαδή, να το κάνω ωραίο ας πούμε. Ένα λεπτό. Ο Τζόρνταν που κάνει καλή κριτική στον ΠΑΟ και τα λοιπά. Δεν παίρνω μία εγώ ρε φίλε. 6 μήνες, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. 4 μήνες τραβιόμαστε στα χωριά για να πάρουμε κανένα φράγκο να πάρει αμάξι. Να δώσουν προκαταβολή να για να πάρουμε αμάξι. Ακού να δεις. Κατάλαβες τώρα είναι διαφορετικό. Όλοι είμαστε εδώ για να μην αφήσουμε. Και όλοι είναι εδώ τα παιδιά. Όλοι έτσι είμαστε. Είναι εντάξει. Εγώ όταν κάνω κριτική στο Μελισανίδη, αλλά πήγα πρώτο στο καλοκαίρι και έσκασα 200 για διαρκείας. Άρα έχω λόγο να κάνω κριτική. Αλλά στην μπάλα επάνω, έτσι όπως αντιλαμβάνεται τα πράγματα, για μένα είναι μια, έτσι, μια ποδοσφαιρική. Έτσι, τώρα βάλθηκε να μας κάνει το Φορτούνι να πούμε τι να σου πω. Αυτό με το Φορτούνι ναι. Τώρα. Κοίταξε. Θα τον πουλήσουνε. Αυτό με το Φορτούνι. Λες ότι. Ένα λεπτό. Ναι, αυτό με εκνευρίζει. Λες ο Αλέβοντος να είναι βλάξ και να μην ξέρει ότι ο Φορτούνι φτάνει μέχρι εκεί. Το πάει μέχρι εκεί γιατί πρέπει να τον πουλήσει ο Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα λάθη. Ότι ο Τσόρι στην ηλικία του ήταν 10 κλάσει ανώτερο, τι να λέμε, ρε παιδιά. Και μην νομίζει. Και ήταν ο μόνο που εκτεθήκαν. Και μην νομίζει ότι ο Αλέφαντο, αν πουληθεί ο Φορτούνι, θα πάρει κανένα φράγκο. Όχι. Δεν πρόκειται να πάρει. Δεν πρόκειται να πάρει. Ναι, αλλά θα βγει δουλειά, ρε. Μπορεί. Στην Αθήνα η δημοσιογραφία είναι ότι αν δεν λε αυτό που πρέπει να πει. Θα σε βγουν κανένα βγάδι από εκεί πέρα, θα σε κάνουν καμιά πενινταριά γκάιτα, θα σου κάψουν κανένα αυτοκίνητο, θα περνάνε κάτι ακέφαλοι έξω από το σπίτι και θα σε δίνουν μπαμ μπαμ με τα πιστόλια. Μην την ψάχνετε, αυτό γίνεται ένα λόγο. Και εδώ και εγώ τι αυτοκίνητα. Κανέ! Το παρθεναγωγείο. Ακούω. Ναι. Και εδώ πιάσανε κάποιον μεγάλη ομάδα παράγοντα. Ναι. Εντάξει, για απειλές, για πίπρισμους και για αυτά. Αυτά τα γίνονται. Τα γκάλωπ τα λένε. Τα γκάλωπ. Τελευταίος για σήμερα. Πάμε, ναι. Τα γκάλωπ. Ναι. Γεια σου, φίλε. Συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, παιδιά, για την ελευθερία που δίνετε να μιλάνετε όλο. Έχουμε και ειδική ελευθερία λόγου εμείς, γιατί είμαστε ανεξάρτητοι. Αυτό είναι πολύ καλό. Ξέρεις, σε οποιοδήποτε κανάλι να δουλέψεις, από το Euro πάνω έως το CNN. Να πει αυτό που θα πλήσει τα μέλη με βρυσιά και κάτι που θα πει. Όχι, προσπαθεί να δει τον τρογιάνο. Στην άλλη γωνία κάτι να πει. Μην μιλά έτσι για τον Αντέλα. Μην μιλά έτσι για τον Αγγελό. Μην μιλά έτσι για τον Φορτούνι. Μην μιλά έτσι για τον ξέρω εγώ Μπέρκ. Ξέρει να γνωρίζει και κάτι. Ξέρει να κάνουμε καλά και τα λοιπά. Ξέρει τι βοηθό να μπει μέσα και να μην φοβάσαι. Τι πει. Δεν το λέω που θα το λέω και για μα που παίρνει. Έχουμε εμεί και πάντα αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ σα παρακολουθώ τώρα θα πάρω τον τηλέφωνο λόγω επαγγέλματο. Χάνω πάρα πολλά επεισόδια. Και για αυτόν τον λόγο δεν έχουμε προτάσει από καταστάσει διαφορετικέ. Να πει, σου πει. Δεν γλυφούμε, ρε φίλε. Να πει, δεν γλυφούμε. Γιατί είμαστε πολύ για τα λόγια μα. Εντάξει. Αμόνι. Λοιπόν, εγώ τι κάνω. Πάω και με. Κάθε χρόνο που γυρνάω στην Ελλάδα, έχω να συζητήσω με τα φιλάκια μου να το βλέπω αυτό και να κάνω το άλλο. Τώρα πρώτα του δείτε ποιο αγώνε πα. Έχω να πω για τα μάτια μου. Πιστεύω ότι αν παίρνει το άλλο, δεν έχω πρόβλημα. Αν αρέσει το πρόσωπο του Παναθηναϊκού, και πλούσιο για την κουβά. Δεν έμεινε αυτό το πράγμα με τον Μέντο. Τουλάχιστον αυτό το εκατομμύριο που έπρεπε να φύγει νωρίτερα. Ο Πάοκ, φίλε μου. Και ο Βλάκη μου ζητήσε ότι θέλει να το τελειώσει. Να βάζει του παίκτε στη σωστή του θέση. Κάτι που δεν έκανε ο προηγούμενο. Το όνομα σου είναι Γιάννη. Ο Πάοκ από αυτέ τι τέσσερι ομάδε που παίζουν playoff έχει την πιο γρήγορη ομάδα, να ξέρει. Και αυτό το φωνάζουμε καιρό. Απλώς ο Ντούντορ με το σύστημα και με τις θράσεις και με τα προβλήματα που είχε η ομάδα και με το σύστημα του λάθος που έπαιζε σε πολλά παιχνίδια. Γιατί πρέπει να. Ο αντίπαλος σε βολεύει. Και τι υλικό έχεις. Χάθηκαν πολλά παιχνίδια, δεν μπόρεσε να κερδίσει τους βαθμούς. Δηλαδή πάνω από 10 βαθμούς είχε χάσει σίγουρα η ομάδα. Α, 5 βαθμούς μόνο τον Ηρακλή. Όχι, ρε φίλε, δεν τους είχες δεδομένους τους 6 με τον Ηρακλή. Δεδομένοι είναι, ρε φίλε. Έλα, τον 96 είχες λύσεις. Αυτό τους πέρασε. Λοιπόν, θεωρώ ότι αν παίρνουν τα παιχνίδια όπως παίζονται, μέχρι στιγμής η διαιτησία τολμάω να πω είναι καλή. Αν ο Κίζας έβγαζε 2-3 κίτρινες πολλές, θα ήταν άριστος. Ήταν στον Ιταλικό και 2-3 λάθη, ας πούμε, με τις κίτρινες κάρτες εκεί του Μπέρ και του αυτού και του Τζα. Τέλος πάντων, νομίζω θα την πάρει την πρώτη θέση. Εντάξει, κοίταξε. Σε αυτό πολύ σημασία εγώ δεν δίνω. Έτσι κι αλλιώς θα κάνουν αυτό. Εγώ σε αυτό δίνω πολύ σημασία. Θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, θα βοηθήσουν αυτούς που είναι να πητήσουν. Δεν με απασχολεί. Εγώ θέλω όταν πάω να δω τον ΠΑΟΚ, να βλέπω ΠΑΟΚ, να βλέπω πάθος. Να βλέπω εκεί πέρα που. Με τον Παναθηναϊκό είδε πάθος. Εκεί που τους λείπει, εκεί που τους λείπει αυτό, εκεί να παθιαστούν και να δώσουν. Άμα θα τα δώσουν όλα, εγώ θα φωνάξω. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίχτες
του στυλ του μαχητή. Ναι. Δηλαδή του, παίζει ένα ποδόσφαιρο λίγο σαλονιού όμως κακής ποιότητας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αγαπήθηκε γιατί είχε στοιχεία ομάδος τη δεκαετία του 70, είχε τέχνη, ταχύτητα, καλή εκτέλεση και μπόι. Ειδικά στα μέσα δεκαετίας του 70 ήταν και ψηλή ομάδα. Αγαπήθηκε αυτή η ομάδα. Ωραία. Αυτή του 85 η ομάδα δεν αγαπήθηκε. Δεν μνημονεύεται, δεν ακούγεται, δεν έχει μείνει, δηλαδή του 73 η ομάδα που δεν πήρε πρωτάθλημα μνημονεύεται, του 76 η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, του 74 μνημονεύεται, του Μπάγεβιτς που δεν πήρε πρωτάθλημα, βγήκε τρίτη, τέταρτη, γιατί τέταρτο και τα γκολ πίσω. Του Σάντους που δεν πήρε πρωτάθλημα μνημονεύεται. Όχι, του Μπάγεβιτς, του Μπάγεβιτς μνημονεύεται. Και του Σκότσικ δεν μνημονεύεται, γιατί πιστεύουν ότι ο Βαρδινογιάννης κάθισε για να πάρουν το πρωτάθλημα. Έτσι πιστεύουν πολύ. Δεν μνημονεύεται εκείνο το πρωτάθλημα. Αντίθετα, του Μπάγεβιτς 99, 2000, 2001, 98, 99, πότε ήταν. Το 3, έπαιξε 2, μπαλάρα 2, 2, 2. Ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε ωραία μπαλά. Όπως και το διάστημα παίζαν και αυτοί μεγάλη μπάλα. Και εμείς θυμόμαστε. Είναι λάθος να θυμόμαστε τον Ηρακλή του Χατζηπαναγή. Και να μην θυμόμαστε τον Ηρακλή του Κωνσταντίνου. Πεχταράδες. Για να καταλήξουμε, λες, βλέπω, μπορεί να μην βλέπω το σούπερ ποδόσφαιρο, βλέπω όμως πάθος και κάθομαι να το δω. Αυτό κατάλαβα. Μια τελευταία ερώτηση μπορώ. Ναι. Λοιπόν, για να συνδέσω αυτά που λες εσύ με αυτό που είπε ο Τζούρταν, εάν πάνω σε αυτή την ομάδα όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, βάλεις 4-5 ποιοτικές μεταγραφές. Αυτούς θα τους φέρει. Ένα Κοντρέρα στην άμυνα. Ένα Γκαρσία στο κέντρο, ένα Μουσλίμοβιτς μπροστά. Γιατί τον Κουλούρη θα σε φέρει, βρε. Και ένα δεξί μπακ. Βρε, τον Κουλούρη θα σε φέρει, βρε. Θέλω τέτοιο ρε παιδί, θέλω πάθος. Πώς τη βλέπεις την ομάδα του χρόνου? Δεν το συζητάμε. Να. Τι δεν το συζητάμε. Σου λέει να φέρει ένα Κοντρέρα σε μπροστά. Καταρχήν, ο τερματοφύλακας ένα... φέτος δεν σας δώσαν βαθμούς, χάσατε. Πρώτον. Yeah. Σέντερ μπακ καλύτερο για φέτος είχατε τον Τζαβέλα. Πρόβλημα είναι αυτό. Ο Τζαβέλας είναι ο καλύτερος σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ. Ξεκινάει του χρόνου με εξάρι τον Τζιόλι που είναι αργότατος. Εντάξει. Ναι. Ο Κλάους μένει, δεν πουλιέται. Ο Μπερμπάτοφ είναι γέρος, δεν πρόκειται να παίξει. Ναι. Λοιπόν, ο Μακ το βλέπεις από τώρα. Όχι, κοροϊδεύει. Λες τα αμυντικά, δεν συμφωνώ. Θέλει να φύγει. Συμφωνώ. Στα χάφ έχει 5 χαφάρες ο ΠΑΟΚ. Χαφάρες δεν υπάρχουν. 5 χαφάρες. Χαφάρες δεν υπάρχουν. Αμυντικά χάφ είναι ο Τσιόλι ή και ο Κάτσε. Ο Τσιόλι είναι με χαφαρός. Χαφαρός είναι. Βεβαίως είναι. Πάμε παρακάτω. Χέρι μπάλα. Ο Κάτσε. Λοιπόν, είναι ο Τζιμιρότ. Τζιμιρότ, χαρίσει. Και ο Χαρίσης. Ωραία. Λοιπόν, δεν πονάει η ομάδα. Το Πέλκα είναι. Θέλει στόπερ καλά, λέει το παλικάρι. Θέλει ένα στόπερ εκεί πίσω. Να πάνω σε αυτό να σου πω κάτι. Ένα δεξί μπακ στη θέση ένα τερματοφύλακα. Έχεις καλά παιχτάκια. Αλλά όταν θα πάει να παίξεις με τον Γάβρο κάτω, θέλεις παίχτη να πάρει την ομάδα πάνω του σε κάθε γραμμή. Έτσι με προσωπικό. Άκουσες τι λέει. Ναι, προσωπικότητες είναι. Φορ, δεκάρι, χαφ και στόπερ. Καλός και ο Τζιμίρο. Κοίταξε, σου πω κάτι, ρε φίλε. Επειδή άκουσα προηγουμένως Κοντρέρας, άκουσα Μουσλίμοβιτς, άκουσα για αυτά. Τέτοιο, έτσι θέλω προσωπικότητες, δεν λέω. Λοιπόν, ας θυμίσω κάτι εγώ τώρα. Βιερίνια και τέτοια, έτσι. Όταν ήρθε όταν τον έφερε μάλλον ο Βρίζα στο Μουσλίμοβιτς, αν θυμάσαι καλά, ήταν στον πάγκο της Αταλάντα. Δεν έπαιζε. Εδώ βγήκε ο Μουσλίμοβιτς. Δεν διαφωνώ. Το ίδιο και ο Βιερίνια. Τον έφερε από τα τρίτα της Πορτού, όχι από τα δεύτερα. Προσωπικότητες, λέω. Γίνανε αυτοί, γίνανε. Αυτοί θα γίνουνε που έχεις. Δεν θα γίνουν. Ο Τζίμιρο, ρε φίλε, είναι... Αυτοί, άκου. Ο Χαρίσης, ο Κάτσε, ο πώς το λένε, ο... Είναι από την Κατερίνη. Μιστακίδης. Μαζί με Κλάους. Κοροβέσεις. Αυτοί τώρα άμα μείνουνε. Με χάρτο Σάμπο. Πάει ο Σάμπο, φεύγει. Με στόπερ το Βίτορ που είναι καλό. Πάει και ο Βίτορ, φεύγει. Λοιπόν, άκου. Και ο Βίτορ φεύγει. Άμα μείνουνε με τερματοφύλακα το Γλύκο. Άκου, με τερματοφύλακα το Γλύκο. Και δεν πλαισιωθούν από ηγέτες, θα χαθούν κι αυτοί. Ακριβώς. Αν πάρθουν παίκτες προσωπικότητες, θα ανεβούν κι αυτοί. Αφού είναι στο ανέβασμά τους. Αυτό λέμε. Γι' αυτό κάνω εγώ την έστασή μου με τον Μπερμπάτοφ. Μου τον έφερες, αλλά φέρε και ένα δεκάρι από πίσω. Έλα ρε τώρα. Φέρε ένα δεκάρι από πίσω. Μιλάς ακόμα με τον Μπερμπάτοφ τώρα. Ξεφτυλίστηκε τώρα ο Μπερμπάτοφ. Ξεφτυλίστηκε, σας δούλεψε τα μπερμπάτοφ. Το ταγάρι να πούμε τώρα. Αυτά. Γεια χαρά.
Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ξέρετε μου είπε τώρα. Θυμάστε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο πιτσιρικά στον Άρη όταν είχε δίπλα του τον άλλον. Ο Αβραάμ Παπαδόπουλο. Γιατί στον Ολυμπιακό το Μέλμπερν δεν είχε. Γιατί μπορεί ο Αβραάμ να παίξει ηγέτη δίπλα σε μέτριο στόπερ. Έτσι, έτσι ακριβώ. Αυτή είναι τυχερή. Όπως και ο Μαλεζάς. Ο Μαλεζάς. Ξεκίνησε με το Βέλα στα 35 του τότε. Ο Μαλεζάς τι γερό ήταν, βέβαια. Ο Μαλεζάς είχε τον Κοντρέρα. Έφυγε να πούμε μέτρια η πορεία του. Ο Παπασταθόπουλος ήταν ταλέντο που πήγε 15,5 χρονών. Τώρα ο Βέλιος. Τώρα ο Βέλιος. Τι να. Έπαιξε ένα γύρο. Λοιπόν, ο Βέλιος. Ο Βέλιος τώρα τι θα γίνει. Αν πάει σε μια ομάδα, έχει εξτρέμ αριστερό, φοβερό δεξί και ένα δεκάρι. Εγώ σου λέω μέτρια αμυντικά. Δεν θα κάνει 20 γκολ σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Θα πάει στο γερμανικό που τον βολεύει από τώρα στο Σουηδία. Θα πάει στη Μάιντς. Μπράβο, στη Μάιντς. Τέσσερις μήνες μετά με το λέτε αυτό. Το είπε ο Τζόρνταν. Τέσσερις μήνες μετά. Εγώ δεν το έλεγα ότι έχουμε. Για Μάιντς. Ακούς, θα σε φέρω τις εκπομπές πριν 4 μήνες. Εγώ να ρωτήσω. Εγώ, για ρώτα με να τις εκπομπές στο κομπή. Εσύ μου έλεγες ότι θα πάρεις στο ΠΑΒ. Στο ΠΑΒ δεν έπεισε τα πήγε. Τι να τον κάνω εγώ στο ΠΑΒ. Τι να τον κάνω εγώ στο ΠΑΒ. Εγώ βλέπω στα χειρότερά μου ο Κλάους ήταν καλύτερος και από τον Ιντέγια και από τον Βέλιο. Στα χειρότερη, στη χειρότερη χρονιά. Στη χειρότερη του χρονιά. Βεβαίως. Σωστά. Δηλαδή, για να σου πει. Ένα στα δυόμιση. Ένα γκολ στι δυόμιση τελικέ. Από τον Πάο κάτω. Είμαι άλλο με το σύντομο. Ο Πάο είναι καποτάλημα και εγώ για υποβασμό. Όχι, δεν υπάρχει. Ο Πάο έχει το ρόστερο, ένα κρίση δεν έχει τίποτα. Αλλά στη αυτό κατάλαβε. Στη χειρότερη χρονιά. Πόσα γκολ έβαλε ο Βέλιο, ρε φίλε. Πόσα γκολ έβαλε ο Βέλιο. Στη χρονιά ο Κλάου που είχε τον Ροντρίγκε στο Μάκ και του Χάφαρου. Πόσα γκολ έβαλε ο Βέλιο. Ο Τσιόλη, ο Κάτσε, ο Τσίμινο. Δεν με απαντά. Πόσα γκολ. Στη χειρότερη του έβαλε γκολ με τον Βέλιο που τον έδινε πάσε. Πόσα γκολ έβαλε ο Βέλιο, δεν με απαντά. Πόσε συμμετοχέ έχει. Πόσε. Ναι. Γύρω στι 26. Ξέρει πόσε έχει ο Κλάου. Ναι. Ούτε τις μισές συμμετοχές έχει. Ρε φίλε, πάλι σου ένα, λέω, μια ευκαιρία, μια τελή, ένα μπορείς σε τέλος.